Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Underdog σήμερα με παρέα. Και πολύ καλή παρέα. Και πολύ καλή παρέα. Είμαστε με τους δύο σκηνοθέτες της θεατρικής παράστασης που ανεβαίνει για πρώτη φορά στο θέατρο στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Ο τίτλος είναι το «Να ξέρετε πως αυτό που ακούγεται είναι σφύριγμα τρένου» του Θανάση Τριαρίδη. Και είμαστε μαζί με τον Νίκο Μαρνά και τον Γιώργο Γιώκα. Και θα έχουμε την τιμή να συνομιλήσουμε, να κάνουμε μια όμορφη κουβέντα. Είναι σκηνοθέτες και ηθοποιοί της παράστασης, ωραία, τα παιδιά. Ωραία. Πείτε μας ένα, γεια. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Είναι και το έργο έτσι ανοιχτό σε ερμηνείες και διακλαδώσεις. Νικόλα, να ξεκινήσουμε από τα έτσι βιογραφικά, να μας πεις εσύ και ο Γιώργος από πού ξεκινήσατε, έτσι λίγο για τη σχολή και πώς φτάσατε ως εδώ. Με τον Νίκο ήμασταν συμφοιτητές στο Θέατρο Τέχνης, τελειώσαμε πριν 2 χρόνια. Έκτοτε είμαστε ως τοποιοί, ψάχνουμε δουλειές στο Νατάλλο, τρέχουμε δεξιά και αριστερά και ανέκαθεν είχαμε την ανάγκη και εμείς να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι δικό μας, να δούμε τι μπορούμε να δημιουργήσουμε. Τα έφεραν έτσι συγκυρίες. Ξεκίνησε ο Νίκος με τα υπόλοιπα παιδιά, βρήκανε το συγκεκριμένο έργο του Θανάση Τριαρίδη, κάπως μπήκα και εγώ στην ομάδα. Και έκτοτε, τους τελευταίους μήνες, την παλεύουμε όλοι παρέα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να πούμε και καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε άλλες 6 παραστάσεις, έτσι, μέχρι... Μέχρι 4 Ιουνίου. Ωραία, ωραία. Εμείς θα πάμε, Ερμιόνη, βέβαια, μετά, να δούμε τα παιδιά. Οπωσδήποτε θα πάμε. Δεν τους φωνάξαμε εδώ πέρα για να κάνουμε spoiler. Θέλουμε να πάτε όλοι να δείτε το θεατρικό. Απλώς έτσι να παίξουμε λίγο με τα νοήματα, με την έννοια ότι αυτά που συζητήσαμε είναι λίγο όμορα με αυτά που συζητάμε τόσο καιρό και εδώ στο Underdog. Και ήταν πολύ, ας πούμε, οικείο για μας το να τους ζητήσουμε να έρθουν και να μοιράσουμε απόψεις, ας πούμε, να μοιραστούμε απόψεις. Ναι, και το ωραίο, αν θέλεις, είναι ότι εσύ, ας πούμε, είπες για Orwell, εγώ είπα για Beckett, ο Νίκος είπε κάτι άλλο, ο Γιώργος κάτι άλλο, οπότε νομίζω θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Και ναι, είναι κοντά στις εκπομπές μας, γιατί και εμείς αυτό ψάχνουμε, το άνοιγμα της τέχνης και το άνοιγμα της ποίησης με επικεφαλαίο, η οποία περιλαμβάνει τα πάντα. Και το θέατρο σίγουρα, που είναι από τις κορυφαίες μορφές τέχνης. Επιστρέψαμε εδώ, Minus Underdog Plus, με τον Νίκο, τον Γιώργο και την Ερμιόνη. Λοιπόν, Νικόλα, η σειρά σου να μας πεις λίγα βιογραφικά και μετά θα ξαναπάω στον Γιώργο να μου πει για ποιο λόγο κατέληξε στο θέατρο, ότι έτσι, από ποιες έτσι αγωνίες τον έφεραν εκεί. Εγώ λοιπόν είχα ξεκινήσει να σπουδάζω θεατρολογία εδώ στην Αθήνα, που μπήκα τυχαία, δεν ήταν, ας πούμε, στις πρώτες μου επιλογές το να γίνω ηθοποιός. Μέσα από τη σχολή, επειδή υπήρχαν κάποια μαθήματα που είχαν πιο, ας πούμε, πρακτική τριβή με το θέμα, από εκεί ξεκίνησε η όλη αυτή η επιθυμία μου να ασχοληθώ με το θέατρο. Και κάπως έτσι κατέληξα, δηλαδή όσα πράγματα μου αρέσανε, γιατί μου άρεσε και να ζωγραφίζω και να γράφω, να κάνω διάφορα πράγματα, το θέατρο νομίζω ενώνει όλες τις τέχνες. Μετά μπήκα στο θέατρο τέχνης και από τότε, από όταν βγήκα, έχω πάρει μέρος σε κάποιες παραστάσεις, αλλά αυτό που ήξερα ήταν σίγουρο ότι ήθελα να κάνω κάτι δικό μου κάποια στιγμή. Και αυτό το έργο είναι η πρώτη δουλειά από κοινού με τον Γιώργο. Η πρώτη σου βουτιά στα βαθιά. Να πω επίσης ότι μαζί μας, γιατί δεν τους έχουμε αναφέρει ακόμα. Σωστά. Είναι ο Νίκος Στεριώτης και ο Λεωνίδας ο Μπακάλης. Εμείς οι 4 παίζουμε στο έργο. Και δουλεύουμε πάνω σε αυτό το έργο, αν πούμε ότι το πρωτοδιαβάσαμε πέρυσι τον Ιούνιο του 23. Mm-hmm. Από το Σεπτέμβρη μέχρι τώρα, σχεδόν ανελειπώς δουλεύουμε.
Άρα έχετε κάνει σοβαρή έτσι, φωτιά, ας πούμε, στο κείμενο. Νομίζω ότι όποιος έρθει να δει την παράσταση θα καταλάβει και ότι έχουμε παιδευτεί πάρα πολύ με το κείμενο και με το πώς να φτιάξουμε αυτόν τον κόσμο και ότι φαίνεται ότι υπάρχει δουλειά. Θέλω να πιστεύω. Εγώ είμαι σίγουρος, αλλά θα το... Να μην παιδεί αυτό λόγο κιόλας, εντάξει. Εγώ είμαι σίγουρος γιατί ξέρω και τον Νίκο κάποια χρόνια πριν και ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος με, έτσι, με ερωτήματα και υπαρξιακά και έτσι πιο ανθρώπινα. Οπότε είμαι σίγουρος ότι η προσέγγιση του θα ήταν πολύ, με πολύ λεπτομέρεια και προσοχή. Γιατί ξέρω και ότι αγαπάει την ποιότητα στην τέχνη και όχι δυστυχώς γιατί βλέπουμε και παραστάσεις οι οποίες δεν βλέπονται. Οπότε, ναι, μπράβο στο καλό θέατρο. Λοιπόν, α, Γιώργο. Παρακαλώ. Λοιπόν, πες μας λίγο τι σε οδήγησε σε αυτό το φαντασμαγορικό έτσι μέγεθος που λέγεται θέατρο. Τι με οδήγησε, καλή ερώτηση. Ανέκαθεν κάτι, δεν ξέρω, η ιδέα του παιχνιδιού, των ρόλων, μεταμφίεσης, κάπως έτσι ξεκίνησε. Και εν τέλει έμεινε, δεν ξέρω γιατί, κάποια ανομαλία πρέπει να είναι. Κάτι σαν να μην αρκεί η ζωή, έτσι όπως είναι, έτσι απλά, από μόνη της, σαν κάτι να θέλει παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι πολύ για το ωραία. Έμεινα. Πολύ ωραία. Είναι και λίγο ναρκωτικό. Αυτή η αδρεναλίνη της έκθεσης, της... Ναι. Που όσο το έχεις αυτό, άλλο τόσο θες. Νομίζω, δεν ξέρω. Ξεγείμενο μάχα. Είναι κάτι που δεν σταματά. Αυτό το αποζητάς διαρκώς. Ακόμη και όταν λες ότι δεν αντέχω άλλο, θα παρατήσω, είναι όλα τόσο δύσκολα, είναι όλα τόσο αυτό. Μετά λες δεν μπορώ χωρίς αυτό. Θα εμείνω, θα επιμείνω και όπου με πάει. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Κωνσταντάρας. Προς το τέλος της ζωής του, είχε αρχίσει να έχει κάποια, λόγω ηλικίας, κάποια προβλήματα και νομίζω τράβλιζε. Α, ναι. Δεν μπορούσε και... να στο τέλος να μιλήσει. Μπράβο. Και κάποια μικροκινητικά τέλος πάντων. Και λέγανε ότι μόλις ανέβαινε στη σκηνή, του φεύγαν όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή, νομίζω αυτό απαντάει σε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Ναι. Ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή να σου φύγει οτιδήποτε έχεις. Ναι. Δηλαδή, άμα είσαι άρρωστος, λένε τέλος πάντων. Κάπως μαγικά καταφέρνεις εκείνη τη στιγμή και είσαι όπως πρέπει. Εγώ εργάζομαι στην κλίμακα που είναι φορέας τέλος πάντων ψυχικών νόσων και κάνουμε δραματοθεραπεία μέσα στα σεμινάρια που κάνουμε στα σεμινάρια ψυχικής υγείας και έχω δει παιδιά ανθρώπους που τους βλέπεις και λες δεν μπορεί να βγάλει μιλιά γιατί είναι άνθρωποι με φοβίες με. Και μόλις μπει στο ρόλο που τον καθοδηγεί βέβαια ο ηθοποιός που έρχεται και μας κάνει τα σεμινάρια, βλέπεις μια μεταμόρφωση κυριολεκτική. Δηλαδή, έχω δει ανθρώπους που νομίζω ότι έχει χαμηλή αρτηριακή πίεση και δεν μπορεί να μιλήσει, να κάνει έναν ήρωα το 21, ας πούμε, και να ανατριχιάζεις. Και λέω, αυτό είναι μάλλον η μαγεία του θεάτρου, ας πούμε, αυτή, το κλικ που μπορεί να σου κάνει παρακάτω. Και κάπως αυτό ότι φέρνει και πιο κοντά τους ανθρώπους, δηλαδή αν μιλάμε και για πιο συγκεκριμένες ομάδες, ότι κάπως ενισχύει την έννοια της κοινότητας, του μοιράζομαι το ίδιο κόσμο, το ίδιο πρόβλημα ενδεχομένως, αλλά είμαι μαζί με τον άλλον, δεν είμαι μόνος μου μέσα σε όλο αυτό. Είναι μια κοινωνία. Δηλαδή το ότι έχει και μια τελετουργία όλο αυτό, το ότι πάω σε ένα χώρο που όλοι μαζί συνεννοούμαστε. Ιδανικά ότι... συνεννοούμαστε, ναι, ιδανικά. Ότι θα παρακολουθήσουμε αυτή την παράσταση και είναι μια κοινή εμπειρία για όλους. Οριακά, όχι οριακά, έχει κάτι το θρησκευτικό γιατί και αυτή είναι η κυρίζα του. Έτσι. Μέσα από θρησκευτικές γιορτές, ας πούμε, ξεκίνησε. Και ήταν αυτή η ανάγκη των ανθρώπων να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ναι. Και για να το συνδέσουμε και λίγο με το κείμενο, αυτό που είπε ο Νίκος, ξεκίνησε το 534 π.Χ. με τον Θέσπη, Νίκο. Τώρα θα σε γελάσω για την ακριβή ημερομηνία, αλλά λέγεται ότι η αρχή του θεάτρου... Συγγνώμη που σε διακόπτω, έκανα λάθος. Το πρώτο έργο γράφτηκε το 534. Η απαρχή είναι αυτή που λες. Ναι, γιατί νομίζω δεν ξέρουμε ακριβώς πότε σωστά, ήταν. Σωστά. Έκτος προ Χριστού. Ναι, θεωρείται ότι
Μέχρι τότε το θέατρο ήταν κάποιες τελετουργίες θρησκευτικές, όπου κάποιες ομάδες ανθρώπων είχαν κάποια χωρικά άσματα, τα οποία ήταν... Για τον Θεό Διόνυσο. Ναι, τα οποία ήταν όμως ομαδικά. Δεν υπήρχε ατομικότητα σε αυτό και λέγεται ότι ένας από αυτούς, ο Θέσπης, βγήκε μπροστά από τους υπόλοιπους και επίφθηνε λόγο προς αυτούς, άρα απέκτησε μια ταυτότητα. Ήταν, ας πούμε, ο πρώτος υποκριτής, ήταν ο πρώτος ρόλος. Και από εκεί το θέατρο σιγά σιγά άρχισε να σχηματίζεται και να μπαίνει δεύτερος υποκριτής, τρίτος, να υπάρχει διάλογος, στιχομηθείες. Αν μπορώ να το πω έτσι απλοϊκά, είναι δηλαδή σαν να καλούσαν το Θεό Διόνυσο, ξέρω εγώ, έλα Διόνυσε κατέβα, και πετάχτηκε αυτός από κάπου ο Θέσπης και λέει ήρθα. Ας πούμε ότι κάπως έτσι ήταν. Ας πούμε κάπως έτσι. Χοντρικά τώρα και πολύ απλοϊκά το λέω. Κάπως έτσι. Και έτσι γεννήθηκε το θέατρο, έτσι, φοβερό. Ωραία. Νομίζω ότι είναι η ανάγκη της επικοινωνίας. Ο πυρήνας του θεάτρου είναι η ανάγκη του να επικοινωνήσω αυτό που υπάρχει μέσα μου στον άλλον και να βρω τον εαυτό μου στον άλλον. Mm-hmm. Να επεξεργαστώ ίσως μια συλλογική μνήμη. Να είμαι μέρος σε κάτι. Να μπορώ να υπάρχω στον κόσμο. Αυτό άλλωστε είναι και ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ την εκπομπή μας. Το θέμα της γλώσσας και το πώς μπορούμε, γιατί είπε και ο Γιώργος πριν για επικοινωνία μεταξύ μας. Και έχουμε παρατηρήσει με την Ερμιόνη μέσω διάφορων κειμένων, ας πούμε, ότι όσο περνάνε τα χρόνια, για κάποιο λόγο η συνομιλία μεταξύ των ανθρώπων αρχίζει και γίνεται πιο αδύναμη και πιο κενή και πιο κούφια. Και σίγουρα έχει να κάνει με τη γλώσσα μας αυτό. Και πώς χρησιμοποιούμε και πώς την πάμε λίγο παρακάτω, αν θέλεις, μέσω του θεάτρου και της τέχνης εν γέννη. Φυραίνει ο λόγος. Είναι πάντως σημαντικό πολύ ότι αυτό που προαναφέρθηκε πριν, ότι το θέατρο ουσιαστικά βγήκε από άσμα, από συλλογικό άσμα. Δηλαδή αυτό δίνει ταυτότητα και στις δύο πλευρές, και για το μοίρασμα και για το συλλογικό. Ότι η τραγωδία γεννήθηκε εκεί, δηλαδή. Ναι. Γιώργο. Παρακαλώ. Πάλι θα το πάω χοντρικά εγώ. Ναι. Για να βάλουμε, ας πούμε, και τους ακροατές που δεν είναι έτσι γνώστες του θεάτρου. Να βάλουμε έτσι κάποιους οδοδείκτες. Να, ας πούμε, ότι εντάξει, πέρα από τους αρχαίους Αθηναίους, όχι Έλληνες, ναι, που νομίζω, έτσι. Μπορούμε να πούμε ότι η διαδρομή είναι Σέξπιρ, Ίψεν, Μπρέχτ και Μπέκετ. Ίσως η πιο μεγάλη σταθμή, ναι, είναι τα σημεία αναφοράς από τους αιώνες. Ας πούμε ότι ενδιάμεσα υπήρξε και η Comédie dell'Arte, υπήρξε ο Μολιέρος. Ναι, η μεγαλύτερη σταθμή, ας πούμε, ότι είναι αυτή. Και ο Μολιέρος σίγουρα, ναι. Που είπες, και ο Τσέχοφ. Ο Τσέχοφ, σίγουρα. Μια ολόκληρη σχολή από εκεί. Και τώρα, δηλαδή, πώς το βλέπετε το... Δηλαδή, ποια θα ήταν η προσέγγιση... Πού βρισκόμαστε τώρα. Του θεάτρου στο τώρα, ναι. Το τώρα, ας πούμε, είμαστε στο μεταδραματικό στάδιο του θεάτρου. Θάμπωσέ μας. Όχι, δεν έχω να θαμπώσω... Θάμπωσέ μας και εξήγησε το κιόλας να καταλάβουμε. Λέει, τώρα το θέατρο βρίσκεται σε μια φάση όπου προσπαθεί να βρει νέους δρόμους... χρόνια τώρα, όχι, δηλαδή μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όλη αυτή η ανάγκη του ανθρώπου να αποτινάξει από πάνω του όλη αυτή τη μαυρίλα που προήλθε από αυτό και να βρει ένα καινούριο τρόπο να ζει, να υπάρχει, να σκέφτεται. Έτσι δηλαδή ξεκίνησε και αυτό με τον Μπέκετ. Τώρα γίνεται μια σύνθεση κειμένων, live performance, δηλαδή μέχρι που φτάνουν τα όρια, υπάρχουν όρια. Δηλαδή πλέον δεν μιλάμε για τόσο για καθαρές παραστάσεις του τύπου έχουμε τέταρτο τοίχο, βλέπουμε όλη την ψευδαίσθηση. Κάπως υπάρχει μια ανάγκη, νομίζω, να προχωρήσει αυτό και να το πάμε παρακάτω, η συμμετοχή του κοινού.
Σίγουρα μάλιστα. Δεν μπορούμε να δώσουμε ένα ορισμό, να πούμε, ναι, κλασικισμός, ρομαντισμός. Το θέατρο είναι από τη φύση του μια τέχνη του παρόντος, επομένως τώρα, για να πούμε για το θέατρο του σήμερα, δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να το ορίσουμε. Σωστό. Θα οριστεί εκ των υστέρων, γενικά, όταν πάρει την ιστορία και μπορούμε να συγκεντρώσουμε κριτήρια. Είναι σε μια φάση διαμόρφωσης, όπως είναι πάντα. Αναζητά τους τρόπους με τους οποίους θα εκφράσει καλύτερα το τι θα πει να είσαι άνθρωπος, είναι αυτό που λέει ο Όσκαρ Ουάιλντ για το θέατρο. Mm-hmm. Οπότε ναι, είμαστε στο δρόμο. Ας πούμε ότι θέλει να βρει ή ψάχνει τον τρόπο του να θέσει τα ερωτήματα που πάντα απασχολούσαν τον άνθρωπο, να τα θέσει με έναν φρέσκο τρόπο. Επί της ουσίας νομίζω ότι δεν έχουν αλλάξει τα ερωτήματά μας. Ναι, όχι, στην όχι. Ουσία τους έχουν αλλάξει οι τρόποι. Οι τρόποι επικοινωνίας, πούμε, και πριν. Επικοινωνίας, ναι. Αναζητούμε τον καλύτερο, ίσως δυνατό τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ο ένας με τον άλλον, φτάνοντας ο ένας τον άλλον, αγγίζοντας ο ένας τον άλλον. Πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε τώρα και σε μια περίοδο που είναι πολύ κυρίαρχη η εικόνα. Η εικόνα και η ταχύτητα. Αυτό είναι κάτι που είτε το θέατρο το εκμεταλλεύεται, οπότε έχει πολύ πλέον χρησιμοποιηθεί το βίντεο, live κάμερα να παίζει, οικαστικά γίνονται πολύ όμορφα πράγματα, δηλαδή υπάρχει αυτή η κατεύθυνση. Και έχει μπλεχτεί και το AI σε αυτό. Ναι, αυτό είναι ένας παράγοντας τώρα άλλος, ότι τώρα είναι και τα όρια. Αυτό έχει να κάνει και με τις ταινίες παραπέρα, ότι βάζουν στην ουσία το AI να φτιάξει έργα, να φτιάξει τα πάντα. Αυτό τώρα με πηγαίνει και στο έργο, γιατί μέσα στο έργο θίγεται το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μας δημιουργεί και αυτή το μπέρδεμα του αν μπορείς να καταλάβεις αν κάτι είναι πραγματικό ή όχι. Κάποια στιγμή, έτσι όπως πάμε λογικά, είναι πιθανό να μην ξέρεις τι είναι αλήθεια και τι όχι. Φοβερό. Νομίζω ο Τούρινγκ, ο Άλαν Τούρινγκ το είχε πει ότι το μεγάλο κλικ θα γίνει όταν μιλάς με έναν υπολογιστή και δεν έχεις τα εφόδια ή τα εργαλεία να καταλάβεις αν είναι άνθρωπος ή μηχάνημα. Εκεί μετά λίγο θα ξεφύγει το πράγμα. Εγώ βλέπω και πολλά έργα ζωγραφικής, Νίκο, που ζωγραφίζεις και εσύ, από AI, και τα οποία δηλαδή μπορεί να γεννήσει, νομίζω, δεν ξέρω, χιλιάδες τέτοια σε ένα δευτερόλεπτο, έτσι, ένα κλάσμα του δευτερολέπτου του AI. Και λέω, εντάξει, ένας άνθρωπος θα θέλει, ας πούμε, μέρες να το κάνει. Δεν ξέρω, είναι λίγο τρομακτικό, δεν είναι? Είναι, με... Βέβαια, θέλω, πιστεύω... Αυτή την άλλη, εγώ το έχω χρησιμοποιήσει. Και θέλω, συγγνώμη που σε διακόπτω, και θέλω να πιστεύω ότι ο ανθρώπινος παράγοντας δεν θα χαθεί, ρε παιδιά. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα θράσματα που κουβαλάμε μέσα μας, η αδυναμία, τέλος πάντων, του ανθρώπου, πάντα θα ξεχωρίζει από το μηχάνημα. Γιατί το μηχάνημα είναι πιο κοντά στην τελειότητα από όσο μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Η μάχη του ανθρώπου δεν θα χαθεί όσο υπάρχει καταφυγή του λόγου. Του λόγου με λάμδα κεφαλαίο. Και ένα μικρό. Εντάξει, αλλά του λόγου με λάμδα κεφαλαίο, με την έννοια αυτό που εδώ διακυβεύεται στο θεατρικό, δηλαδή αυτό το twist ανάμεσα στις έννοιες, η προσπάθεια για συνεννόηση, το να μην τα παρατήσεις. Νίκο, κάτι πήγες να πεις και σε δίκοψα. Το ξέχασα τώρα αυτό. Δεν πειράζει, θα μας έρθει μετά. Νίκο, θα μας πεις λίγο για την υπόθεση, όχι spoiler, έτσι, για να μπούμε λίγο στις έννοιες, να συζητήσουμε λίγο τις έννοιες. Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο, χωρίς να κάνω, γιατί χωρίς να κάνω, να προδώσω κάτι από το έργο. Ακροπατώντας. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα κοντινό μέλλον, σε μια κρατική υπηρεσία, σε ένα γραφείο. Όλο το έργο εκτελήσεται μέσα σε αυτό το γραφείο.
ένας καινούριος υπάλληλος έρχεται να δουλέψει πρώτη μέρα σε αυτή την υπηρεσία που ακόμη δεν ξέρουμε τι είναι αυτή η δουλειά επί της ουσίας. Καταλαβαίνουμε ότι είναι, ότι έχει να κάνει με το κράτος. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ένας πάρα πολύ τυπικός που ακολουθεί πάντα τους κανόνες και έρχεται αντιμέτωπος με ένα παλιό υπάλληλο, ο οποίος είναι, ας πούμε, το, αυτό το στερεότυπο τύπου δημοσίου υπαλλήλου, ο οποίος είναι πολύ χαλαρός, έχει έναν άλλο τρόπο να υπάρχει μέσα στην κατάσταση και κάπως φτάνουν σε μία σύγκρουση. Αυτό δηλαδή είναι μία αφορμή, αυτή η σύγκρουση μεταξύ τους, για να προχωρήσει παρακάτω η πλοκή και να δούμε τι συμβαίνει επί της ουσίας σε αυτόν τον χώρο. Τι πραγματικά συμβαίνει. Τι πραγματικά συμβαίνει. Να φτάσουμε και στο θέμα. Στο θέμα, ναι. Γιατί το έργο έχει ως κεντρικό θέμα τα pushback των μεταναστών, τις επαναπροωθήσεις. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό θέμα και παράλληλα βέβαια μιλάει για πολλές πτυχές της ανθρώπινης ζωής και θέτει πολλούς προβληματισμούς. Δηλαδή που δεν ξέρω από πού θέλετε να ξεκινήσουμε κι εσείς. Μπορούμε να ξεκινήσουμε... Ας πούμε, για να δώσουμε ένα στίγμα και κάπως να το καθορίσουμε, ότι μιλάμε για ένα δυστοπικό μέλλον, το οποίο δεν είναι και πολύ μακριά βέβαια. Θυμίζει πολύ το παρόν μας. Θυμίζει πολύ το παρόν. Και εγώ, παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι πολύ μακριά. Να ξεκινήσουμε με τα pushbacks. Αν θέλετε. Τη σύνδεση. Ή μάλλον να ξεκινήσουμε από τα τέμπη. Και... πολλοί κόσμος νομίζουν ότι το έργο, λόγω τίτλου, ότι έχει να κάνει με τα τέμπη. Δεν έχει, αλλά και παράλληλα έχει. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλό που έστω και άθελά του το θυμίζει αυτό, γιατί έχουμε την τάση να ξεχνάμε. Και δυστυχώς με τον καταιγισμό ειδήσεων που κάθε μέρα παίρνουμε, εγώ δηλαδή δεν ξέρω, εισπράττω αυτό από ανθρώπους που μιλάω, ότι λες και τα τέμπη γίνανε πριν πολλά χρόνια και δεν ασχολείται κανείς πλέον. Ή το μάτι, ή το ναυάγιο πέρσι. Λες και αυτά δεν γίνανε, ας πούμε, και ζούμε τώρα στο τώρα του Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, ναι, έχουμε μία Κασελάκη. Μοναδική ιδιότητα να ξεχνάμε. Το οποίο νομίζω ότι είναι το στοιχείο του ανθρώπινου εγκέφαλου αυτό, ότι όλα τα δυσάρεστα τα αποθεί. Ενώ αν θέλουμε όντως να προχωρήσουμε σε κάτι νέο, σε κάτι καλύτερο, να βελτιώσουμε τα πράγματα, πρέπει να επιμείνουμε. Και αυτό είναι που κάνει το θέατρο, άλλωστε, εμένει σε πράγματα. Ξαναφέρνει μνήμες, τις σχολιάζει, τις κρίνει, ψάχνει να βρει λύσεις. Και ίσως γι' αυτό και ο κόσμος πολύ το αποφεύγει. Όπως και νομίζω και την αληθινή τέχνη, έτσι, τη σοβαρή τέχνη. Αν το πάρει σοβαρά, ναι, μετά δεν είσαι... Δεν μπορείς να συνεχίσεις, αν αναλογιστείς σοβαρά κάποια πράγματα, είσαι σε κατάσταση αυτοκτονίας, δεν ξέρω. Γιατί σε βάζει, νομίζω, να κοιτάξεις κατάματα, πράγματα που σου χαλάνε λίγο την εύκολη καθημερινότητα και δεν ξέρω, τη ροή που έχει ο καθένας στη ζωή του, και σου λέει, όπα φίλε, κοίτα και εδώ λίγο και ξανακοίτα εδώ, γιατί κάτι ξεχνάς. Βασικά κοίτα μέσα σου και δες κι εσύ κατά πόσο είσαι εν τέλει σωστός, ό,τι και αν σημαίνει σωστός. Δηλαδή, κοίτα και εσύ τι κάνεις, γιατί θέλει μια αυτοκριτική. Και εντάξει, το πιο τρανό παράδειγμα είναι βέβαια το ολοκαύτωμα και ο χιτλερικός αυτός, τέλος πάντων, αυτή η παράκρουση, η οποία, παιδιά, νομίζω ότι δυστυχώς επανέρχεται και υπογείως με άλλες μορφές. Και θα ξεκινήσω από την ποίηση που είχε πει ο Αντόρνο κάποτε, ότι μετά το Auschwitz δεν μπορεί να γραφτεί ποίηση. Μετά βέβαια το διόρθωσε μετά από λίγα χρόνια και είπε ότι μπορεί να γραφτεί ποίηση μόνο αν απορρέει από το Auschwitz. Και
νομίζω με αυτή τη φράση ο Αντόρνο δίνει πολύ το σκοπό της τέχνης. Ότι από εκεί και μετά έχει αλλάξει η ανθρωπότητα. Πρέπει να θυμόμαστε. Δηλαδή δεν μπορούμε να, να περπατήσουμε τη ζωή μας χωρίς. Ή μάλλον, όπως είπε και ο Γιώργος, αποθώντας τα του ολοκαυτώματος. Αυτό είναι και ένα από τα υποθέματα τα οποία πραγματεύεται το έργο, δηλαδή η λύθη, το πώς ξεχνάω το παρελθόν, ξεχνάω την ιστορία, όχι μεθοδευμένα. Δηλαδή πώς καθορίζεται, δεν διδάσκομαι πράγματα. Μία φίλη που σπουδάζει στο εξωτερικό μου έλεγε ότι πλέον δεν δίνουν οι μαθητές τόσο μεγάλη βάση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι κάτι το οποίο το περνούν και περνάνε σε σχετικά πιο πρόσφατα γεγονότα. Πού είναι αυτή η φίλη στο εξωτερικό? Σου πω για την Ελλάδα τι γίνεται. Πού είναι στο εξωτερικό, είναι? Ναι, είχε σπουδάσει έξω. Στο ελληνικό Αγγλία. Σχολείο, δημόσιο και ιδιωτικό, έτσι, η σύγχρονη ιστορία δεν διδάσκεται καθόλου. Να εξηγήσω τι εννοώ. Είναι ένα κόντρα μάθημα στο οποίο όλα τα της σύγχρονης ιστορίας περνάνε σε μια φάση, έλα μωρέ, τώρα έχουμε πανελλήνες, με αυτά θα ασχοληθούμε. Ναι. Δηλαδή, εθνική αντίσταση, ας πούμε ένα παράδειγμα, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, πρώτος, τα παιδιά βγαίνουν, δηλαδή τελειώνει κάποιος την τρίτη ηλικίου, είναι θέμα δικό του. Αν έχει, ας πούμε, κύτταρο από την οικογένεια που θέλει να τον βοηθήσει να προβληματιστεί, ή αν έχει δικούς του προβληματισμούς το να ασχοληθεί με τη μνήμη. Δεν συμφέρει να μάθεις ιστορία, να διδάξεις την ιστορία. Ναι, γιατί μετά την εξετάζεις πιο ανέμακτα. Μας έχουν τρελάνει δηλαδή με το κλασικό ιδεώδες, σε όλες τις τάξεις σχολείου, βυζαντινό ιδεώδες, κλασικό ιδεώδες, σύγχρονη ιστορία δεν κάνει κανένας. Για να μην μπορεί να κρίνει και να συγκρίνει. Ναι. Αυτό είναι τα ανέμακτα της ιστορίας, τα ωραία, που ένα παρελθόν που πολύ παρελθόν για να, ναι, το αίμα δημιουργήσει δεν το πρόβλημα. Το αίμα δεν το πειράζει κανείς. Και νομίζω και η λύθη που είπε πριν ο Γιώργος δεν είναι και πολύ τυχαία. Δηλαδή όλα αυτά εξυπηρετεί πολύ τις εξουσίες και τα χειρίζονται πολύ τεχνιέντος, ώστε να... Επανέρχομαι στο έργο, γιατί ουσιαστικά αυτό μας λέει ο συγγραφέας, ότι σε αυτό το μέλλον που βρισκόμαστε, έτσι τεχνιέντος έχει παραλυφθεί από τα βιβλία ιστορίας. Έχει παραποιηθεί η ανθρώπινη ιστορία έτσι ώστε να μπορεί η εκάστοτε εξουσία, τέλος πάντων, να μπορεί να κάνει αυτά που θέλει. Σύμφωνα δηλαδή με τα θέλω της εκάστοτε εξουσίας, να φτιάχνεται και έτσι η πραγματικότητα. Όπου πλέον να μην μπορείς να ξεχωρίσεις τι είναι αληθινό, τι είναι ψεύτικο. Και δημιουργεί χώρο, αν μου επιτρέπεις, για να χωράει, ας πούμε, το εύπεπτο. Ναι. Είπε πριν ο Νίκος για τη ταχύτητα και τη βιασύνη, ας πούμε, που ζούμε. Εγώ, ας πούμε, είχα πάντα το ερώτημα ότι σε αυτόν τον πολύ γρήγορο κόσμο που ζούμε, ποιος θα κάτσει, ρητορικά ρωτάω, να σπάσει το κεφάλι του για ένα κείμενο σαν το έργο αυτό? Λίγοι. Γιατί υπάρχει συνέχεια. Λέει ένας ψυχολόγος ότι πλέον δεν υπάρχει στον άνθρωπο η βαρεμάρα. Η οποία βαρεμάρα ακούγεται, έχει με αρνητικό έτσι φορτίο ως λέξη, αλλά αυτός το χρησιμοποιεί με το θετικό φορτίο. Το ότι η βαρεμάρα είναι που γεννάει τις απορίες, που γεννάει ψαξίματα, τα οποία σε μια πρώτη ανάγνωση δεν θα σου έρθουν, αλλά εκεί που θα κάτσεις λίγο και θα κάτσεις λίγο μέσα σου, θα πεις, είδα και αυτό στο έργο. Που θα βγεις από την ταχύτητα της ζωής που επιβάλλεται. Ναι. Και ένα άλλο που θέλω να πω, παιδιά, πάνω σε αυτό που λέμε. Έτυχε πριν λίγες μέρες να διαβάζω την ιστορία της Ίρμα Γκρέζε, της Ιένας του Auschwitz. Όσο άντεξα, γιατί είναι τόσο σκληρά αυτά τα πράγματα, δεν το μπορώ, αλλά θέλω να το θυμίζω στον εαυτό μου που και που. Και την επόμενη μέρα ένα παιδί της τρίτης γυμνασίου μου είπε ότι πολλά παιδιά χαβαλεδιάζουν στο διάλειμμα κάνοντας ναζιστικούς χαιρετισμούς. Και μου κάτσε τόσο άσχημα. Γιατί είχα τις εικόνες, ξέρεις, της προηγούμενης μέρας από το Auschwitz και τις φρικαλαιότητες που κάνανε. Που μετά το πέρας, ας πούμε, της ανάγνωσης, δεν ξέρω, ένιωθα ένα περίεργο κράμα ιδίας και απέχθειας και αποστροφής από οτιδήποτε έχει να κάνει με τον ναζισμό. Και μετά μαθαίνω την επόμενη μέρα ότι τα παιδιά γελάνε με αυτό, χαιρετάνε.
Θα μου πεις δεν ξέρουνε. Ναι, μα αυτό είναι το θέμα. Χαιρετάνε και γελάνε. Το ότι δεν ξέρουν και ότι πλέον είναι, έχει έρθει κάπως μια απόσταση από αυτό και ίσως δεν έχουν ακριβώς την επίγνωση του, του τι κάνουν. Ήταν όλο αυτό. Ναι, έχουμε απομακρυνθεί ως, έχουν απομακρυνθεί ως γενιά αρκετά από το γεγονός. Επομένως, νομίζω ότι αυτό όμως είναι σε κάθε γενιά. Ναι. Στην τελική, γι' αυτό λέμε ότι η ιστορία κάνει κύκλους, γιατί συμβαίνει ένα γεγονός κοσμοϊστορικό, όσο αυτοί που το έζησαν μπορούν να διατηρήσουν τη μνήμη, ακόμα κρατάει κάπως και οι νεότεροι έχουν μια αίσθηση του τι έγινε. Μετά αυτό αρχίζει και ξεχνιέται μέχρι να φτάσουμε στο επόμενο τραγικό γεγονός που θα μας ξαναθυμίσει ότι... Να κάνει τον κύκλο. Και κάπως έτσι γίνεται, διαιωνίζεται όλη αυτή η κατάσταση. Ναι. Μεταξύ μνήμης, λήθης... Γιατί και εδώ στα δικά μας ας πούμε η Χρυσή Αυγή δεν βγήκε τυχαία, έτσι. 450 τόσες χιλιάδες ψήφους. Ναι, πολλή αθωότητα να πιστεύουμε ότι βγήκε σε μια μέρα. Ναι. Δηλαδή όντως κάτι, κάποιος κινεί τα νήματα από πίσω και ορίζει τα πράγματα νομίζω. Και ότι οι βασικοί ψηφοφόροι ήταν κάτω των 40 ετών. Είναι αυτοί ακριβώς που δεν έχουν διδαχτεί. Και πάλι χωρίς να στέλνω το κατηγορό μόνο σε αυτούς, απλώς να φανταστούμε από τι σύστημα πλαισιωνόμαστε. Αλλά νομίζω είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι για να... κάπως τα βία ένστικτα που έχει ο καθένας από τη φύση του. Έχουμε ζώα, είμαστε. Αλλά όσο ζούμε και σε μια δύσκολη κατάσταση, ζούμε στην Ελλάδα, μια χώρα, δεν είναι εύκολα τα πράγματα από καμία άποψη. Ναι. Όσο δεν διοχετεύεται όλη αυτή η ενέργεια δημιουργικά και θετικά, θα καταλήγουμε σε τέτοιου είδους φρικαλαιότητες, στη σκέψη και στην πράξη. Είναι κάτι δηλαδή που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, το πώς διαχειριζόμαστε όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να πούμε, OK, αυτή είναι η κακή, αυτή είναι το... Μπράβο, Γιώργο, ναι. Είναι λάθος, αλλά πώς οδηγούνται αυτοί σε αυτό το λάθος. Ειδικά όταν μιλάμε για νέα παιδιά, τα οποία κάπως έρχονται μέσα σε ένα κόσμο ήδη έτοιμο, είναι φτιαγμένος. Πώς αντιδρούν σε αυτό. Φέρουν ευθύνη σίγουρα από τη στιγμή που είναι ενήλικες και σκέφτονται ή κάνουν ό,τι σκέφτονται, όλοι φέρουμε ευθύνη. Αλλά είναι και η ευθύνη του τι έχουμε κάνει πριν, εμείς οι υπόλοιποι, πώς το έχουμε. Γιατί κάπως εμείς το έχουμε οδηγήσει αυτό. Έθεσες ωραία, πολύ ωραία, έθεσες πολύ ωραία θέματα, όντως, δηλαδή η οργή που μαζεύουμε, γιατί όλοι έχουμε οργή, έτσι, πού τη ξεσπάμε, πού άλλος που θα πάει στο γήπεδο και θα, στην καλύτερη περίπτωση θα καταραστεί, ας πούμε, οι οικογένειες. Άλλος θα φτάσει στα άκρα που λέγαμε πριν και θα πάει σε πολιτικά μορφώματα. Δεν είναι και θέμα παιδείας όμως αυτό, δηλαδή... Σίγουρα. Σε καμία περίπτωση δεν κατηγορώ τα παιδιά, όπως είπες και εσύ. Αυτό θα ήταν το πιο εύκολο. Νομίζω ότι μας έχει τι κάνουμε εμείς. Πώς... Μα αυτό είναι ένα θέμα παιδείας. Αλλά έχουμε παιδεία εν τέλει. Έχουμε. Είναι στο χέρι του καθενός, δηλαδή. Που ξυπνάει κάπως και λέει: α, κάτσε, είμαι λάθος. Πρέπει να ψαχτώ. Αυτοκριτική. Ναι. Το οποίο δεν είναι εύκολο. Να το κάνει. Δεν μπορούμε να πετούμε από τον καθένα να το κάνει μόνος του. Ναι, γι' αυτό προσπαθούμε να υπάρχουν συλλογικότητες, να υπάρχει η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων για να μπορούμε να... Αυτό που είπα πιο πριν, να βρίσκουμε ο ένας τον εαυτό μας μέσα σε άλλους και στο μαζί για να μπορούμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Δηλαδή, είμαστε σε μια εποχή που υποτίθεται συσσαγωγικά ότι είμαστε σε μια εποχή ευκολίας, πολιτικής ορθότητας, που όλα... Είναι πιο εύκολο, υποτίθεται, να ζεις στο σύγχρονο δυτικό πολιτικό, σύγχρονο δυτικό κόσμο, αλλά ταυτόχρονα όλη αυτή η κατάσταση σε οδηγεί σε μια μεγάλη οργή και βία, την οποία δεν έχεις πια που να ξεσπάσεις και εν τέλει καταλήγει αυτό να το ξεσπάσεις στο δίπλα, στο ξένο, ας πούμε, να υπάρχει μια φοβία, μια περιχαράκωση τελικά και καταλήγει ο καθένας να είναι κλεισμένος στον εαυτό του. Αυτό είναι πολύ μεγάλη μοναξιά, νομίζω. Στον αιώνιο ξένο. Μας. Και είμαστε εγκλωβισμένοι πολύ στον εαυτό μας. Δεν έχουμε το μοίρασμα με τον άλλον. Και νομίζω, Γιώργο, αυτό... Νομίζω το πια
πιάσαμε και στην αρχή λίγο, αυτό ψάχνει το θέατρο ή αυτό επιδιώκει το θέατρο, έτσι, το, με, το μοίρασμα και άλλων, την ναι. ουσιαστική συνομιλία με τον άλλον. Ναι. Σίγουρα. Και η τέχνη. Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν σε αφορά να επικοινωνήσεις με τους άλλους, δεν ξέρω και κατά πόσο μπορείς, ας πούμε, να κάνεις καλό θέατρο. Δηλαδή, όλη αυτή η προσπάθεια και ο κόπος που καταβάλεις για να φτιάξεις μια παράσταση ή εσύ, ας πούμε, για να γράψεις ένα ποίημα, είναι για να επικοινωνήσεις όλα αυτά που έχεις μέσα σου σε κάποιον άλλον. Αν δεν είναι σκοπός σου να τα επικοινωνήσεις και απλά να τα εκθέσεις και να ακούσεις ένα μπράβο για να ακούσεις απλά ένα μπράβο, νομίζω ουσιαστικά είναι. Έχεις χάσει το λες στον ναι. άλλον, κοίτα, σκέφτηκα αυτό, έφτιαξα αυτό. Τι λες, ναι. συμφωνείς, πώς το βλέπεις εσύ, πώς σε κάνει να νιώθεις. Να ξεκινήσει κάπως ένας διάλογος. Μια συνομιλία. Η στοχευμένη, ας πούμε, αμνησία και από την εκπαίδευση, όχι την παιδεία, δεν είναι λίγο και εξόρυξη ευαισθησίας? Ναι. Δηλαδή έχουμε τη δυστοπία. Όταν εξορίζεται και η ευαισθησία, τι να κάνει και ο πιτσιρικάς? Ναι, αυτό που είπε και ο Γιώργος πριν, ότι δεν έρχομαι το φταίξιμο στα παιδιά. Γιώργος, σε διάκοψα, σου λέει. Όχι τώρα, επειδή μιλήσαμε για την έλλειψη ευαισθησίας, επειδή ως επιτοπλίστων τα άτομα στα οποία καταλογίζεται όλη αυτή η βία είναι αρσενικού γένους, πρέπει να κρίνουμε ότι ποιο είναι το πρότυπο με το οποίο μεγαλώνουν τα αγόρια, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Πολύ περιοριστικό κιόλας, ειδικά συναισθηματικά. Έχουν ένα... Μεγαλώνουμε όλοι, μαθαίνουμε ότι πρέπει να... αρχιετυπικά. Ο κυνηγός, ο μετορόπαλο, ο ούγκανος, που δεν λειτουργεί πλέον σε μια τέτοιου είδους κοινωνία. Δηλαδή, προσπαθούμε να εξελιχθούμε, προσπαθούμε να απελευθερωθούμε όλοι. Οι γυναίκες και όλος ο αγώνας των γυναικών, το ζήτημα των ομοφιλόφιλων ή διεμφιλικών, και ενώ όλο αυτό προχωράει για να μπορέσει να μην γίνεται από τη ρήξη που πολύ συχνά βλέπουμε, πρέπει να προχωρήσει και το μοντέλο του πώς μεγαλώνουν τα αγόρια. Και νομίζω κάπως αυτό δηλαδή κοντράρεται λίγο. Ναι. Δεν συμβαδίζει, νομίζω κοντράρεται. Δεν συμβαδίζει καθόλου. Γιατί έχεις μάθει ότι, α, okay, έχω ένα, δύο, τρία. Μόνο αυτά έχω να ασχοληθώ. Πρέπει να είμαι δυνατός, πρέπει να είμαι. Να δείχνομαι, δεν ξέρω τι. Αν είμαι ευαίσθητος, θα υποστώ. Είσαι και αδύναμος όταν είσαι ευαίσθητος, σίγουρα. Θα υποστώ και το δούλεμα. Η ευαισθησία είναι αδυναμία. Είναι ούτως ή άλλως αδυναμία. Αλλά αυτό και κάπου εκεί πατάνε συγκεκριμένου είδους μορφώματα και βρίσκει έτσι καταφύγιο κάποιος ευκολότερα. Και πολύ μίσος, ρε παιδιά, αυτό που είπε και ο Νίκος πριν. Πολύ μίσος, δηλαδή το μίσος το βρίσκεις από τα σχόλια στο YouTube κάτω. Μιλάμε για κατάρες και πάρα πολύ, να ψοφήσεις και τέτοια πράγματα. Να, δηλαδή κάτι... Αυτό έχει να κάνει και με την απροσωπία λίγο, βέβαια. Ναι. Δηλαδή, ναι. Από κοντά πολύ πιο δύσκολα θα σου μιλήσω έτσι. Ναι. Ο μέσος όρος. Ναι, ο μέσος όρος. Θα εντάξει, δυσκολευτεί. Γενικά πάντως είμαστε σε μια κατάσταση όπου επικρατεί η βία, η οργή και σαν να υπάρχει ένα αδιέξοδο. Αυτό. Όταν εγώ δεν είμαι καλά, δεν μπορώ να είμαι καλά ούτε μαζί σου. Αν μένω κλεισμένο στον εαυτό μου. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να κάνω καλό. Δεν είμαι καλά με τον εαυτό μου, δεν είμαι καλά μέσα μου. Και για να το συνδέσουμε λίγο και με το έργο, Νίκο, είπες ότι στο διαδίκτυο υπάρχει το κάλυμα του προσώπου, γιατί ενδεχομένως οι περισσότεροι είναι ανώνυμοι και με ένα avatar δεν φαίνονται ποιοι είναι. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό, αυτό το απρόσωπο πλέον, αυτή η συνομιλία, μέσω του έργου προσπαθεί να βγει στην επιφάνεια. Η αλήθεια είναι ότι εδώ, στο συγκεκριμένο έργο, ο Θανάσης, ο Τριαρίδης, χρησιμοποιεί αυτή την έλλειψη ταυτότητας, έχοντας βάλει ένα εύρημα, ας πούμε, ότι κανένας δεν χρησιμοποιεί το όνομά του, το κανονικό, όλοι έχουν ένα ψευδώνυμο, που αυτό όμως καταλήγει εν τέλει
να δείχνει ότι κανένας από αυτούς δεν έχει προσωπικά πραγματικά χαρακτηριστικά. Είναι σαν να υπάρχει... Ουσίες, οι δύο από τους τρεις ρόλους είναι περισσότερο ανδρίκελα, θα λέγαμε. Ναι. Ο κεντρικός είναι αυτός που βλέποντας το, παρακολουθώντας το έργο, είναι σαν να μας θυμίζει ότι έχει μέσα του ακόμα κάτι το ανθρώπινο. Φοβερό. Δεν ξέρω αν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί ναι, θα ναι, ναι. αποκαλύψουμε το έργο. Ναι, μην κάνουμε spoiler. Δεν ξέρω αν πρέπει. Τώρα, εγώ όσο συζητάμε, θέλω να πάω τώρα να δω το έργο. Και δεν το λέω τώρα, το λέω πολύ αληθινά. Μπράβο, ρε παιδιά. Δευτέρες και Τρίτες, είπαμε. Θα περιμένεις. Είναι Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη σε 9 ώρα το βράδυ. Μέχρι 4 Ιουνίου. Ωραία. Δύσκολη ερώτηση, σίγουρα, τώρα για να... Να πω εγώ... Το έχεις, είσαι έτοιμος για το πιο υψηλό, για πες. Αυτό που εγώ νιώθω, υπάρχει ένα σημείο που αποκαλύπτεται η μεταστροφή του χαρακτήρα. Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι υπέρμαχος συγκεκριμένων ιδεών, μίσους και μυσαλλοδοξίας. Mm-hmm. Και αυτό... Τον βλέπουμε σε κάποιο σημείο να αλλάζει και να παραδέχεται τη δική του ευθύνη μέσα σε όλο αυτό. Κάτι που εμένα προσωπικά με κάνει να σκέφτομαι το εξής, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα από τη μία στιγμή στην άλλη. Είναι κάτι που τον έχει ακολουθήσει στη ζωή του, έχει υπάρξει ως σκέψη. Το γεγονός ότι παραμένει για χρόνια ενδεχομένως στις ίδιες ιδέες είναι μάλλον γιατί νιώθει μία βεβαιότητα. Νιώθει ότι ανήκει σε ένα σύνολο ισχύος, του δίνει δύναμη, τον κάνει να πιστεύει ότι είναι αρεστός, ότι είναι αποδεκτός, ότι είναι σημαντικός. Ενώ μέσα του τον τρώει κάτι, ότι είμαι λάθος, αυτό που κάνω εν τέλει είναι απάνθρωπο. Για μένα αυτό είναι το σημείο του έργου, το οποίο είναι το πιο... Εδώ τώρα θα έρθω να σε συμπληρώσω λίγο και έρχεται το ζήτημα της επιλογής. Ότι ναι. Είμαι οι επιλογές μου και ότι μου επιβάλλεται κάτι το οποίο εγώ μπορώ να επιλέξω αν θα το ακολουθήσω ή όχι. Και η πραγματική, ας πούμε, η ηρωική στάση απέναντι στα πράγματα είναι πώς θα καταφέρεις να πας κόντρα. Με όποιο και να είναι το τίμημα, βέβαια, του να πας κόντρα. Το τίμημα, ναι, συνήθως είναι μεγάλο, γιατί είναι πολύ εύκολο. Όπως ξεκίνησε να λέει ο Γιώργος, να ανήκουμε κάπου και να αποκτήσουμε από εκεί ταυτότητα. Ναι. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν έχουμε η ίδια μας ταυτότητα. Είναι ασθενής, επικαλύπτεται εύκολα. Ναι, ναι. Τώρα μου... Να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί εδώ στην εκπομπή αγαπάμε πολύ τον Νίτσε. Και θέλω να το πω από την αρχή που λέγαμε για το. Μας είπε ο Νίκος για το Διονυσιακό όργιο. Ο Νίτσε έχει το δίπολο Διόνυσος Απόλλωνας. Mm-hmm. Είναι υπέρ του Διονύσου που είναι πιο δημιουργικός και ποιητικός. Και ο Νίτσε με λίγα λόγια έλεγε ότι η δεκατάντηση αυτή, τέλος πάντων η παρακμή, οφείλεται στο ότι ετεροπροσδιοριζόμαστε. Από την αρχή της γέννησής μας. Το στοίχημα είναι να κάνουμε την επιλογή που είπε και ο Νίκος, να ξεφύγουμε, να σπάσουμε κάποια καλούπια, ώστε να βρούμε τον δικό μας εαυτό. Που βέβαια για να γίνει και αυτό, ενώ όταν σε διαμορφώνει κάπως μια κοινωνία με όποιο τρόπο και σου δίνει κάποια εργαλεία για να αποκωδικοποιήσεις αυτόν τον κόσμο,
όσο πιο καθοδηγημένα είναι αυτά, τελικά μπορεί να καταλήγεις εσύ να ακολουθείς χωρίς να σκέφτεσαι καν εν τέλει ενεργά κάποια πράγματα και να είναι η πραγματικότητά σου αυτή, χωρίς καν να μπεις στη διαδικασία να επαληθεύσεις κάτι από όλα αυτά. Δηλαδή, μέσα στο έργο αυτό είναι ένα τα κυρίαρχα, δηλαδή ο ένας ρόλος που βλέπουμε, το βασικό του πρόβλημα είναι ότι είναι προγραμματισμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει επιλέξει η εξουσία του έργου για να είναι ο τέλειος πολίτης που δεν θα της πάει κόντρα. Κατασκευή υπηκόνων. Ναι. Και κάπως έτσι μπαίνουμε και λίγο στην κουβέντα της τεχνητής νοημοσύνης που τη φτιάχνουμε, ας πούμε, σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια. Και εκεί είναι το ζήτημα αν θα υπάρξει η επιλογή εν τέλει του πώς θα αντιδράσει αυτό ή αν θα συνεχίσει να ακολουθεί τους κανόνες. Και όπως πολύ ωραία είπες, πρέπει να είσαι έτοιμος να πληρώσεις το τίμημα, το όποιο τίμημα, γιατί όταν θα βγεις έξω από το Μαντρί, είναι πολύ πιθανό να μην είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Δηλαδή είναι πολλοί άνθρωποι που το έχουν πληρώσει, αλλά βέβαια... Μα δεν είναι καθόλου εύκολο. Σίγουρα δεν είναι εύκολο αυτό. Και... Γιατί θέλω να πω ότι είναι όλοι έτοιμοι να σηκώσουν το δάχτυλο, να κρίνουν, να κατακρίνουν. Ναι. Να σε πούν γραφικό, να σε πούν οτιδήποτε. Νομίζω ότι έχω εμπεδέψει την έννοια συλλογικό και μαζικό με αυτό. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το στοίχημα. Δηλαδή, νομίζω ότι και οι νέοι, ας πούμε, έχουν ξεφύγει εντελώς από το συλλογικό, θεωρώντας το μαζικό συλλογικό. Και νομίζω... Γενικά, συγγνώμη, κρατεί μια σύγχυση ενιών στην εποχή μας πάρα πολύ. Νομίζω το έργο το λέει πολύ δυνατά αυτό. Την μαζοποίηση, έτσι, την απουσία προσώπου, την απουσία... Ναι, ειδικά στο πρόσωπο ενός συγκεκριμένου χαρακτήρα, νομίζω ότι θίγει ακριβώς αυτό το ζήτημα. Τη μηχανικότητα. Λέμε, ας πούμε, για εξέγερση των ρομπότ, αλλά αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και έχει ξεκινήσει από τον άνθρωπο, εννοώντας ότι έχει αρχίσει ο άνθρωπος να προγραμματίζεται και να λειτουργεί ως μηχανή. Ας εξετάσουμε ο καθένας τον εαυτό του, την καθημερινότητά του, σίγουρα θα βρούμε τέτοιου είδους στοιχεία. Δηλαδή, έχουμε ήδη εμείς γίνει μηχανές. Τώρα, αν θα περπατάνε ρομπότ στους δρόμους, αυτό είναι πολύ μακρινό. Δεν έχει σημασία, δηλαδή. Ναι. Έχει ξεκινήσει από εμάς αυτό το πράγμα, αυτή η μηχανοποίηση. Έχεις ένα ωραίο κλίμα στο πράγμα για αυτό. Άρα, έφυγαν τα ρομπότ και έγιναμε εμείς μηχανές. Λέει για το πρώτο μου βιβλίο, για την Ιόνη. Εγώ θυμήθηκα ένα άλλο ολιγόστικο που έχω, αδημοσίευτο. Λέει, έμαθε από μικρός να πολύ καλά να παπαγαλίζει, αν κάνω τελεία, τι κάνεις καλά. Ήταν μια σκέψη που είχα από μικρός, ότι ξέρεις, έβλεπα συναντούσα ανθρώπους στον δρόμο, μου τι κάνεις καλά, και έφευγε. Χωρίς καν να προλάβω να το πω. Και λέω τώρα, ξέρεις, σκεφτόμουν από μικρός, λέω, αυτός τώρα τι φάση, ξέρω εγώ, τι λέει. Συνήθως απαντάμε, καλά, εσύ και πάλι φεύγουμε. Δεν υπάρχει πρόκειται. Ναι, χωρίς καν να ακούσουμε τον άλλον. Δηλαδή, απλώς να πούμε την ατάκα μας και να φύγουμε. Ναι. Δηλαδή, να δείξουμε το ψευδό ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να το δείξουμε το ψευδό ενδιαφέρον, και να πάμε στη δουλειά μας. Την αμηχανία της συναναστροφής. Ναι. Το θέμα είναι, μπορείς να αντέξεις να ακούσεις από τον άλλον και το πολύ σκληρό. Γιατί ο άλλος δεν σου πει πάντα χαρούμενα πράγματα, σου πει ενδεχομένως και. Ή θα κρύψει τα δυσάρεστα λέγοντάς σου απλά είμαι καλά και μπορεί να μην είναι καθόλου καλά. Ναι. Γιατί απλά μας έχουν μάθει ότι πρέπει να λες ότι είσαι καλά. Δεν γίνεται να λες ότι δεν είμαι καλά, έχω το τάδε πρόβλημα, το δίνα, δεν γίνεται. Γι' αυτό... ρισκάρεις να γίνεις φορτικός και κανένας δεν έχει χρόνο. Γι' αυτό είμαστε και σε μια εποχή που δείχνουμε όλοι στο Instagram πόσο καλά περνάμε, κανείς δεν δείχνει πόσο κακά περνάει. Θα αρχίσω εγώ. Ναι. Το ή. Καλή αρχή, Γιώργο. Ναι.
όλο αυτό έχει να κάνει τώρα. Θα προσπαθήσω να κάνω και μια τρίπλα που είναι μέσα στο έργο. Υπάρχει ένας οχαδερφισμός για το πόσο σημαντικά τελικά είναι κάποια πράγματα. Όπως μέσα στο έργο λέει πόσο σημαντική είναι η ιστορία. Και τελικά σου είναι χρήσιμο να κάτσεις να μελετήσεις το παρελθόν και να... Στην ουσία το παρελθόν για μένα τουλάχιστον είναι σαν να συνδέεσαι με τους προγόνους σου που έχετε μια κοινή ταυτότητα, μια κοινή ρίζα και να προσδιορίζεσαι και μέσα από αυτό ως άνθρωπος. Αλλιώς νομίζω ότι χωρίς το παρελθόν είσαι και κάπως μετέωρος και καταλήγεις να είσαι χωρίς ταυτότητα, χωρίς πρόσωπο και ψάχνεις να βρεις, δεν ξέρεις τι. Δεν ξέρεις, απλώς ψάχνεις κάτι. Και υπάρχουν πολύ ωραίες ιστορικές αναφορές μέσα στο έργο, δεν θα πω τι και πώς, που οδηγούν αυτό, ας πούμε, σαν οδοδείκτες. Τώρα το μότο που μαθαίνουμε είναι παρόν και μέλλον μόνο. Ανούσιο δηλαδή, κενό. Κάτι τώρα έλεγε ο Αριστοτέλης για το τι είναι το παρόν. Το παρελθόν δεν υπάρχει πια, υπήρξε δεν υπάρχει πια, το μέλλον ακόμα δεν υπάρχει, το παρελθόν είναι το σημείο, ένα τίποτα, είναι αυτό που φεύγει, άρα είναι ένα τίποτα ανάμεσα σε δύο τίποτα. Ακριβώς. Ένα τίποτα ανάμεσα σε δύο τίποτα. Άσχετο και σχετικό, ο Αριστοτέλης είχε δώσει και το πρώτο ορισμό του θεάτρου. Ναι, της τραγωδίας, συγγνώμη, ναι. Μίμηση πράξεως, σπουδαίας και τελείας. Μέγεθος εχούσης, ειδισμένο το λόγο. Εγώ το λέω αυτό τώρα για την κάθαρση που καταλήγει τέλος πάντων. Την των τιούτων παθημάτων κάθαρση. Διελαίου και φόβου περένουσα. Τα γνωρίζω. Λοιπόν, η κάθαρση. Να πούμε λίγο γι' αυτό. Η κάθαρση, ότι μέσω των ηρώων μπορούμε και εμείς οι θεατές να σηκώσουμε ένα φορτίο μέσα στο έργο. Στο τέλος επέρχεται η κάθαρση. Δεν ξέρω. Μπορεί να έρθει η κάθαρση. Ρωτάω πιο δύσκολα. Ναι. Όσο ανοιχτός πηγαίνει, όσο θεωρείς ότι το θέατρο μπορεί να σε επηρεάσει, εγώ πιστεύω ότι βεβαίως επέρχεται. Και εγώ το πιστεύω. Ναι, είναι και ανάλογα το... Τώρα είναι και προσωπικό ζήτημα, δηλαδή το πώς θα σε επηρεάσει, ας πούμε, μια παράσταση. Νομίζω ότι είναι το πώς θα σταθείς απέναντι σε αυτό που βλέπεις. Ναι. Πώς θα τοποθετήσεις τον εαυτό σου στο ρόλο, ας πούμε. Είναι το βασικό αυτό. Είναι πώς θα συμπορευτείς με αυτό. Δηλαδή, πώς λένε για το θάνατο του συγγραφέα, ο αναγνώστης γράφει ξανά το βιβλίο. Έτσι και ο θεατής στο θέατρο συνσκηνοθετεί, ας πούμε, το έργο σύμφωνα όπως το προσλαμβάνει ο ίδιος και καταλήγει αυτός στα συμπεράσματα που θέλει. Δηλαδή εγώ μπορεί να έχω κάποιες, σαν σκηνοθέτης εγώ και ο Γιώργος, σαν σκηνοθέτης μπορεί να έχουμε κάποιες πολύ συγκεκριμένες ιδέες για το τι θέλουμε να πούμε. Πώς θέλουμε να μεθοδευτεί, ας πούμε, ναι, το θέαμα πλέον, η παράσταση. Που κάποιος μπορεί να μην είναι της αρεσκίας του, να μην μπορεί να το ακολουθήσει. Αυτό ναι, εννοείς. Αυτό θέλω να πω. Ότι ό,τι και να θέλω εγώ να κάνω ως σκηνοθέτης, στην ουσία, και είναι και εγωιτευτικό αυτό πάρα πολύ, ότι ο καθένας θα το εκλάβει διαφορετικά και θα οδηγηθεί σε κάτι άλλο από αυτό που μπορεί εγώ να πιστεύω. Επίσης, αυτό που είπαμε πριν για την κάθαρση, ότι... Μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει. Νομίζω ότι είναι λάθος να πηγαίνουμε στο θέατρο με τη διάθεση «Αχ, τώρα θέλω να μου έρθει αυτό, θέλω να μου συμβεί». Δεν σου συμβαίνει ποτέ. Ναι. Κάπως έχεις προγραμματιστεί για να... και περιμένεις κάτι συγκεκριμένο, το οποίο είναι λάθος. Πρέπει να πηγαίνεις με μια ανοιχτότητα στην εμπειρία που σου παρουσιάζεται. Όχι, το είπαμε, τη διάθεση, ας πούμε, της ενσυναίσθησης, το να πεις, ας πούμε, στα παπούτσια του άλλου, του ρόλου. Τώρα αυτό είναι μια ιδιότητα η οποία... Που σπανίζει. Σπανίζει, κάπως εξασκείται.
κιόλας. Ναι. Με αυτή την έννοια το είπα πριν, ναι, ότι την πιστεύω απόλυτα. Αν πηγαίνεις δηλαδή με αυτή την, όχι ανάγκη, με την έννοια της μετά σιγουριάς, είναι απλά καταναλωτικό, ότι πάω για να πάρω αυτό. Ακριβώς, το είπα ως αναγκαιότητα, ναι, όχι ως ανάγκη. Η αλήθεια είναι ότι όταν, ναι, όταν υπάρχει αυτή τη διαδικασία, τη θεατρική, μοιραία κάπως θα επηρεαστείς και θα συγκινηθείς. Ναι. Δηλαδή το θέατρο μετατοπίζει ιδανικά ταυτόχρονα μετατοπίζει τον άλλον και και που μέσα σε αυτό είναι και η ευθύνη βέβαια του, ναι, συντελεστή κατά πόσο εμάς το έργο μας, τα γένια η μας, αλήθεια είναι του κοινού θέμα, ναι, φέρουμε και εμείς ευθύνη, τι κάνουμε και πώς. Θέλω να το συνδέσω, θέλω να το συνδέσω γενικά, δηλαδή ακόμα και στα βιβλία που διαβάζουμε κάτι Παπαδιαμάντη, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε αρέσει το καθένα. Αν διαβάσουμε, πόσο μάλλον να το πάρουμε, όπως είπε, σαν ένα αγαθό που θα το πάρω για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Αν διαβάσουμε τον Παπαδιαμάντη ή οτιδήποτε διαβάζει ο καθένας, ή ένα ποίημα τέλος πάντων, απλώς παρατηρώντας την πλοκή, ότι πήγε εκεί ο Μπαρμπαγιανός, ο Μπαρμπαγιανός, ας πούμε, και είναι πρώτη. Χάσαμε όλο το ζουμί του Παπαδιαμάντη. Είναι το καβαφικό. Φτάσαμε στην Ιθάκη, αλλά δεν είδαμε τίποτα από το ταξίδι. Φτάσαμε νωρίτερα, αλλά χάσαμε όλα τα άλλα. Το θέμα είναι από κάτω τι γίνεται. Γιατί από κάτω συμβαίνουν όλα. Και στο έργο αυτό σίγουρα. Και νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο το πώς θα φύγεις από θέατρο. Ή το πώς θα φύγεις το βιβλίο. Εγώ έχω φύγει από θέατρα και μετά τα 15 λεπτά δεν θυμόμουν τίποτα. Yeah. Έχω φύγει από θέατρα και με έχουν ακολουθήσει για πολλές μέρες. Και βράδυ, ας πούμε, ξέρεις, που ξαπλώνω και ηρεμώ κάπως, μου έρχονται σκηνές και γιατί αυτό, γιατί το άλλο, γιατί ο Τριαρίδης θέλει αυτό εκεί. Και νομίζω αυτό είναι το πιο βοητευτικό της όλης. Αν σου συμβεί, είναι ευτύχημα, είναι ωραίο συνέστημα. Έτσι, να ταράξει λίγο τα νερά, αυτό είναι. Yeah. Αυτό είναι που παλεύουμε κι εμείς και ως ηθοποιοί, να μας συμβεί κιόλας την ώρα της παράστασης, να, παρότι είναι μια συνθήκη προαποφασισμένη, yeah, ότι θα μπω, είμαι ο Νίκος που θα μπω τώρα να παίξω την παράσταση και θα με δει ο Α, Β, Γ, πώς θα συγκινηθώ κι εγώ ο ίδιος και θα υπάρξει κάτι που θα με ταράξει. Να καταφέρω να ζήσω όντως στη στιγμή απόλυτα και είναι το απόλυτο παρόν. Και είναι αν θα καβαλήσεις τη στιγμή ή όχι. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή βρίσκεσαι και σε ένα παλατζάρισμα του τύπου είμαι μέσα, είμαι έξω, ναι, προσπαθώ. Δεν μπορείς να έχεις μια απόλυτη... Και νομίζω αυτό είναι και η μαγεία του θεάτρου, μάλλον μία από τις μαγείες, ότι εν αντιθέσει με μια ταινία που έχει τετελεσμένο χαρακτήρα. Το θέατρο μπορεί να υπάρχει μετά το σενάριο και όλοι οι πρόβες κτλ. Αλλά είναι στη συνέχεια σε αυτό το αιώνιο παρόν που λέει και ο Νίκος ότι ναι μεν είναι κάτι γραμμένο, έτοιμο, αλλά δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ακόμα δηλαδή, και μέσα, ναι, στο ρόλο μπορεί να υπάρχουν μικροανατροπές. Αυτά τα μικρά ξαφνιάσματα που μπορεί να είναι είτε από εμένα ως ηθοποιός που παίζω εκείνη τη στιγμή και σήμερα κάτι άλλο λειτουργεί μέσα μου, είτε κάτι που έρχεται από το συμπαίκτη μου, είτε κάτι που έρχεται από το κοινό, το πώς αυτό με ξαφνιάζει και μου δίνει μια νέα όθηση, μια νέα φορά. Δηλαδή μπορεί να βγει κάτι εντελώς άλλο, ιδανικά θα ήταν ωραίο να μπορούσε αυτό να γίνει να κάτι τέτοιο. Αυτά τα μικρά ξαφνιάσματα που μας πηγαίνουν και παρακάτω. Ακόμα θα έλεγα εγώ και εις βάρος της παράστασης, εν τέλει, με την έννοια ότι συμβαίνει κάτι που είναι μια νέα εμπειρία, είναι, ναι, τώρα, προέκυψε τώρα. Ένα λάθος, ναι. Λαθάκι, ας πούμε, ναι. Λαθάκι, ή μπορεί μια αντίδραση του κοινού. Ναι. Ιδανικά κάποιος από το κοινό να μιλήσει, να πει κάτι, να συμμετάσχει μέσα σε αυτό. Αυτό είναι το συμβάν, ας πούμε. Ναι. Πλέον δημιουργείται ένα νέο συμβάν, μια, ναι, νέα παράσταση, κάτι που έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα και σημαντικότητα από εν τέλει το έργο. Γιατί αυτή τη στιγμή σε κάποιον κάτι έγινε.
Το τράβηξα πολύ, αλλά. Ναι, όχι. Ιδανικά θα μ' άρεσε αυτό, ας πούμε. Και ήθελα να το ρωτήσω αυτό μετά το τραγούδι. Και αυτό που είπε στην αλληλεπίδραση, ηθοποιούμε κοινό. Mm-hmm. Και πώς αυτή η όσμωση δημιουργεί πράγματα. Αλλά και την εμπειρία σας, ας πούμε, του. Ακόμα και το πώς είναι να ετοιμάζεσαι στο καμαρίνι και τη στιγμή, την κομβική στιγμή που βγαίνεις. Αυτό δηλαδή ήθελα από μικρός να το μάθω. Yeah. Του τι γίνεται, το τι συντελείται μέσα στον ηθοποιό. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Minus Underdog Plus. Εδώ λέμε πολλά με τα παιδιά. Αφήσαμε ανοιχτό από πριν τη στιγμή πριν βγούμε πριν βγείτε μάλλον στο σανίδι, να μας πείτε λίγο συναισθήματα. Τώρα αυτό είναι, φαντάζομαι, και προσωπικό για τον καθένα και διαφορετικό. Βέβαια. Αλλά κάπως λίγο πολύ, νομίζω είναι τέτοιο. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο, ας πούμε, για μένα κάθε φορά έχω το άγχος, το οποίο δεν περνάει, σε μένα τουλάχιστον, το ότι σε ένα λεπτό βγαίνω, σε μισό λεπτό βγαίνω, σε ένα δευτερόλεπτο και μετά απλά βγαίνεις, συνήθως. Ιδανικά ξεχνιέσαι και η ζωή προχωράει και προσπαθείς να ζεις μέσα σε αυτή τη συνθήκη και να υπάρξεις. Αλλιώς, εντάξει, αντιμετωπίζεις άλλα προβλήματα, ότι είμαι εδώ και πώς είμαι, και εκεί αρχίζει η καταστροφή, η αλήθεια είναι, αν αρχίζεις να κρίνεις και να λόγο κρίνεις τον εαυτό σου. Αλλά γενικά είναι αυτό μια στάση μετέωρη και υπάρχει αυτό το στοιχείο της εκκρεμότητας. Μέχρι να... Μια αγωνία επίσης. Ναι. Κάπως το, ναι. Παίζει, το διάφραγμα λίγο ζορίζεται. Εγώ τώρα, ακόμα και σε αυτή την παράσταση που εγώ έχω, ο δικός μου ρόλος είναι πέρασμα. Δεν έχω όπως τα παιδιά. Είναι ένας βουβός ρόλος. Βουβός ρόλος. Τρέμουν τα χέρια μου. Μέχρι να βγω, πρέπει να κρατηθώ από κάπου για να βγω και λέω, τώρα πώς θα το πει, θα πέσω έτσι που είναι τα χέρια μου. Αλλά μετά είναι αυτό ότι βγαίνεις, σαν να σε πετάνε στην και θάλασσα, φεύγουν όλα. Τώρα πρέπει τα ξεχνάς όλα. Ξέρω εγώ. Κολύμπα, σκάσε και κολύμπα. Να θυμίσουμε ότι είστε και ηθοποιοί στην παράσταση και σκηνοθέτες. Ναι. Είναι η πρώτη μας σκηνοθετική απόπειρα. Απόπειρα. Και για τους δύο, ναι. Αυτό έτσι σας γεννήθηκε σαν επιθυμία, επειδή προφανώς έχετε κοινό βλέμμα στα πράγματα, έτσι. Κάπως. Πώς προέκυψε το θέμα. Έχουμε μια επικοινωνία, έχουμε. Διαφέροντας και αλληλοσυμπληρώνοντας. Ναι, νομίζω. Τώρα το πώς προέκυψε, τα παιδιά είχαν ήδη ξεκινήσει, εγώ μπήκα εκ των υστέρων σε αυτό. Γιατί ο Νίκος που σκηνοθετεί παίζει κιόλας, οπότε υπήρχε η ανάγκη ένα τρίτο μάτι. Okay. Κάποιος καθ' όλη την ώρα απ' έξω κάπως και έτσι να παρατηρεί. Αυτή η ανάγκη, αλλά τώρα αφού το ανοίξαμε... Δεν είναι σε αυτά, πέρασα και εγώ τα δικά μου. Αφού ανοίξαμε και αυτό το θέμα με τον Γιώργο, επειδή γενικά δεν είναι και εύκολο να συνεργάζεσαι και στη σκηνοθεσία. Καθόλου, σε τίποτα δεν είναι εύκολο. Ναι. Γι' αυτό ξεκίνησα την ερώτηση, γιατί μου φαντάζει. Κάπως, επειδή είμαστε δύσκολο. Μαζί από τη σχολή και έχουμε δουλέψει και μαζί στο θέατρο τέχνης ως φροντιστήριο, μας συντηνόταν η δυνατότητα στη σχολή να μπορούμε να δουλεύουμε στο θέατρο. Έχουμε περάσει πάρα πολλές ώρες μαζί και παρότι. Όποιος μας ξέρει, καταλαβαίνει ότι διαφέρουμε σε πολλά πράγματα, πυρηνικά ας πούμε. Κάπως ο ένας νιώθει ότι σέβεται τη διαφορετικότητα του άλλου και την αγκαλιάζει και κάπως, δηλαδή εμένα μπορεί να μου λείπουν κάποια πράγματα που έχει εκείνος, πολύ οξυμένα. Και αντίστροφα. Και να τον θαυμάζω γι' αυτά. Οπότε κάπως έτσι... Νομίζω έχει κυλήσει η συνεργασία μας μέχρι επίσης, τώρα. Συγγνώμη, δεν είναι καθόλου τυχαίο, πριν είπαμε μία λέξη ταυτόχρονα. Την ναι, το ναι, ναι, ναι. Έχω παρατηρήσει, Νίκο, συμβαίνει και την προηγούμενη φορά που ήμασταν στο θέατρο, συνέβη το ίδιο, δύο φορές. Κάπως έχει αρχίσει να συντονίζεται αυτό. Ο τρόπος που
Εντάξει, φταίει και η σχολή, είχαμε τους ίδιους καθηγητές. Όχι, νομίζω ότι είναι η συγκεκριμένη εμπειρία. Αλλά και η συγκεκριμένη εμπειρία μας έφερε ακόμη πιο, πολύ πιο. Και το πόσο έχετε δοθεί στο έργο και το πόσο έχετε βυθιστεί. Μοιραία, η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη δουλειά, όταν αρχίζεις και δουλεύεις, αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, αυτές οι εργατόρες γράφουν πάνω σου, δεν γίνεται. Γιατί είναι η τέχνη της αιμονής, της επιμονής. Του ξανά και ξανά και ξανά και μόνο έτσι γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, όπως και με τη συγγραφή, έτσι. Mm. Δηλαδή, ματώνεις για να βρεις μια λέξη. Θα είναι η λέξη, ποιο, που, αν θα μπει ένα κόμμα ή το οτιδήποτε. Έτσι είναι και στο θέατρο. Ματώνεις να αποκρυπτογραφείς αυτές τις λέξεις που δεν τις έχεις γράψει κι εσύ. Ναι. Και να τους δώσεις και νόημα μέσα από εσένα. Πάντως, εμένα αυτό που διαφέρετε πυρηνικά που είπατε, αλλά παρόλα αυτά έχετε βρει την τομή, νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος να γίνει πραγματικά μια γόνιμη σκηνοθεσία. Δηλαδή, αν ταιριάζετε σε όλα, κάτι δεν θα πήγαινε καλά, νομίζω. Ναι, δεν είναι. Σίγουρα. Όπου ξεμακραίνει ο ένας, τον τραβάει αυτό, ο άλλος. Αυτό είναι και το πιο ωραίο, το πιο εγωιτευτικό της φάσης. Και τον σώζει από και σώζει και το τελικό αποτέλεσμα. Επί της ουσίας, αυτό που ελπίζουμε ότι έχουμε καταφέρει είναι και το αυτό που θέλαμε ήταν να φτιάξουμε ένα κόσμο που έχει κάποιους κανόνες και όσο καιρό είμαστε σε αυτή τη δουλειά, όταν παίζουμε πρέπει να ακολουθούμε αυτούς τους κανόνες. Δηλαδή οριακά να είναι αυτή η πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή. Ναι. Να φτάνεις να λες ναι, όχι, αυτό δεν θα το έκανε ο ρόλος μου, ας πούμε, γιατί έτσι, έτσι και έτσι και έτσι. Που αυτό δημιουργείται και μέσα από την τριβή πάνω στο κείμενο. Σίγουρα. Πολλά πράγματα που συμβαίνουν εν τέλει στην παράσταση δεν είναι ακριβώς μέσα στο κείμενο. Δηλαδή, όποιος έρθει να το δει και διαβάσει και το κείμενο, δηλαδή εσείς που το έχετε διαβάσει, όταν το δείτε, θα βρείτε κάποια πράγματα που δεν τα έχει μέσα το έργο, αλλά που είναι μια ανοιχτή επικοινωνία δική μας με το Θανάση Τριαρίδη. Ούτως ή άλλως, το κείμενο δεν έχει σκηνοθετικές οδηγίες. Δηλαδή το αφήνει ο συγγραφέας αρκετά ανοιχτό. Και ίσως εκεί είναι και το μεγαλύτερο άγχος του, όπα, θα το πιάσω σωστά, θα βρω τι θέλει να δείξει εδώ, πώς θα φανεί καλύτερα αυτό που αυτό για όμως, οποίο μιλάει. Αυτό δεν, για τον ηθοποιό λέω τώρα, δεν είναι πιο γόνιμο, ναι, έτσι ώστε να ανοιχτεί και να εκφραστεί από ένα θεατρικό έργο το οποίο είναι σε κουτάκια και πάρα πολύ συγκεκριμένα όλα, π.χ. τα μπεκετικά. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς. Ο Μπέκετ νομίζω μέτραγε ακόμα και τις ανάσες των ηθοποιών. Ναι, αυτό τώρα έχει να κάνει με κάτι άλλο. Μέσα σε αυτή την τόσο περιοριστική φόρμα, ας πούμε, που μπορεί να σου δίνει ένα κείμενο το ότι πρέπει να κάνεις αυτό, τη συγκεκριμένη κίνηση, αυτή η διαδικασία μπορεί να σε οδηγήσει κάπου που δεν πίστευες ότι θα φτάσεις ένα και να σε ελευθερώσει και να υπάρξεις σε αυτή τη στιγμή που κάνεις, ας πούμε, μια πολύ συγκεκριμένη κίνηση και λες μια πολύ συγκεκριμένη λέξη και να σου ανοίξει έναν κόσμο που δεν φανταζόσουν. Είναι κάπως σαν υπάρχει το παράδοξο ότι νιώθεις ελεύθερος μέσα σε μια φυλακή. Mm. Δηλαδή, θυμάμαι όταν είχαμε πρωτομπεί στη σχολή, κάτι γέρο ήταν τότε διευθύντρια της σχολής. Από τα πρώτα πράγματα που μας είχε πει είναι αυτό, ότι είμαι ανελεύθερος άνθρωπος και μέσα από αυτό βρίσκω την ελευθερία μου. Μέσα από αυτό ελευθερώνομαι. Το οποίο είναι μετά ανάλογα και στον άνθρωπο. Κάποιος μπορεί να το ακολουθήσει αυτό τον πολύ αυστηρό κανόνα, όπου, ας πούμε, το θέατρο του Τερζόπουλου ίσως είναι κάτι τέτοιο, ή του Bob Wilson, κινησιολογικά, ας πούμε, και να απελευθερωθεί μέσα από αυτό. Και κάποιος άλλος που αν του βάλεις τόσα στεγανά θα σου πει πνίγομαι, yeah. δεν μπορώ να ανασάνω εδώ πέρα. Οπότε να λειτουργεί καλύτερα μέσα σε μια συνθήκη, είμαστε ανοιχτοί, πάμε να το ανακαλύψουμε μόνοι μας, εξ αρχής. Πάμε να φέρουμε πράγματα, να προτείνουμε πράγματα. Ας πούμε, εγώ κάπως χαώνομαι σε αυτό το τρελό άνοιγμα αυτής εξ αρχής, γιατί είναι όλα μαζί ταυτόχρονα, δεν ξέρω, yeah. δεν ξέρω τι επιλογή να κάνω. Ενώ όταν έχεις ένα σημείο αφετηρίας. Η τεχνική απελευθερώνει. Για μένα τουλάχιστον. Κάποια στιγμή απελευθερώνει. Δηλαδή, ναι. Την έχει κατακτήσει την αν την έχει κατακτήσει τώρα, δεν μιλάω για μένα. Δηλαδή, όπως προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε και εμείς το τι γίνεται, γιατί είμαστε
στην πολύ αρχή. Σίγουρα, εντάξει, έχετε και πολύ, πολύ δρόμο μπροστά σας. Το ίδιο ισχύει και στη συγγραφή, μάλλον παρομοίως. Πρέπει να, νομίζω, είναι η δικιά μου άποψη, ότι πρέπει να μάθεις να γράφεις με ρήμα και με μέτρο και μετά να σπάσεις το μέτρο και τη ρήμα και να κάνεις, να απελευθερωθείς, ας πούμε, στο στίχο. Κάπως έτσι νομίζω λειτουργεί. Αυτό που έπρεπε να σου πούνε, ας πούμε, γράψε κάτι. Δεν θα ρωτήσεις τι να γράψω. Ναι. Ή όταν, ξέρω εγώ, σου λένε, έλα, πες κάτι, τι να πω. Δώσε μου κάτι. Δώσε μου ένα πλαίσιο. Ένα πλαίσιο. Ναι, 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 έτσι, έτσι. Το καλούπι και θα σου το σπάσω εγώ μετά, αλλά θέλω το καλούπι το αρχικό. Πρέπει να ξέρεις ποια είναι τα στοιχεία αυτά που δομούν. Δηλαδή για να αποδομήσεις πρέπει πρώτα να μπορείς και να δομήσεις. Έτσι, έτσι. Ο γκρεμιστής. Ο γκρεμιστής του Παλαμά. Ναι. Λοιπόν, το παιδί. Το λέγαμε πριν στο τραγούδι αυτό. Όχι, μάλλον πριν πάμε στο παιδί, θέλω να πάμε λίγο στην αλληλεπίδραση με το κοινό. Γιατί είπαμε ότι το θέατρο έχει το εξής μαγικό που δεν, νομίζω δεν το έχει άλλο είδος τέχνης. Το μη τετελεσμένο, το ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή, είναι ζωντανός ο χρόνος, είναι ζωντανή η στιγμή, να συμβεί κάτι τρελό. Ή και μη τρελό, αλλά να επηρεάσει συνήθως δεν συμβαίνει. Τους θεατές. Οι θεατές ως σύνολο είμαστε όλοι ως θεατές αρκετά κομφορμισμένοι, σωστά το λέω. Ναι. Ξέρουμε, θα πάμε, θα κάτσουμε ήσυχα, θα χειροκροτήσουμε στο τέλος. Το αν κάποιος θα συγκινηθεί ή όχι είναι δικό του θέμα. Ναι. Πώς θα μετέχει δηλαδή στην παράσταση. Θα αντιδράσει, θα γελάσει, πολύ φυσικά θα συγκινηθεί, θα κλάψει ενδεχομένως. Ναι. Από την πλευρά. Είναι σε ένα πλαίσιο. Αλλά είναι πάντα σε ένα πλαίσιο. Ναι, αλλά από την πλευρά. Εγώ σου έχω σκεφτεί, συγγνώμη σε διακόπτω. Πολλές φορές βλέπω μια παράσταση και σκέφτομαι, είναι μια τρελή σκέψη που τελικά δεν γίνεται και ποτέ, μέχρι τώρα μάλλον. Τι θα γίνει τώρα να αρχίζω και φωνάζω εγώ ως θεατής. Οτιδήποτε, ή αν αποφασίσω να σηκωθώ. Ναι. Το είχα κάνει στο Ηρώδιο αυτό. Αχ, ναι! Αλλά όχι να κάνω αυτό το. Να σας πω. Το ου, πόσο χάλια είναι αυτό που βλέπω. Όχι, ούτε καν. Δηλαδή να απαντήσω σε μια ερώτηση που αν γίνει πραγματικά από τον ηθοποιό αυτή η ερώτηση και να το απαντήσω. Είναι πάντα πολύ λεπτά τα όρια. Ναι, 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 ναι. Ναι. Όταν έχετε παίξει μια παράσταση 100 φορές. Το vibe, για να μιλήσω ελληνικά, που δηλαδή, θέλω να πω, αν βλέπετε το 70% των θεατών να βαριέται και να είναι, ας πούμε, έτοιμο να κοιμηθεί. Και στις 100 παραστάσεις που λες. Όχι, μετά την 100. Ναι. Ναι. Θέλω να πω ότι έχετε μια εμπειρία, έχετε παίξει 100 φορές τον ίδιο ρόλο και βλέπετε ένα κοινό το οποίο κοιμάται. Ή αντιστρόφως είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένο. Τι συντελείται μέσα στον ηθοποιό εκείνη τη στιγμή? Όταν είναι σίγουρα τον τον επηρεάζει, έτσι. Εννοείται, σίγουρα. Όταν είναι πιο ενεργό το κοινό, συνήθως αυτό βοηθάει τον ηθοποιό να νιώσει καλύτερα ότι αυτό που κάνω δεν απευθύνομαι σε του βάριο. Ναι, ανάλογα πώς είναι μπορεί, το ενεργό. Μπορεί και να ενοχλεί. Δηλαδή να το θες πιο σιωπηλό. Να το θες. Δεν μπορείς να γελάς αυτό το σημείο. Ναι. Είναι λάθος. Θα αλλάξω κάτι, για πρόσεξε λίγο τι λες. Εντάξει, όταν κοιμάται, ναι, δεν το συζητώ. Σε προκαλεί κάπως το κοινό, δεν ξέρω, όταν είσαι επίσκηνης, λίγο κάτι να του κάνεις. Θες λίγο και να το τσιγκλίσεις και λίγο. Άρα συμμετέχει με κάποιο τρόπο, έτσι. Σαν να αλλάξω, σαν να θέλω να τους. Τώρα. Το τρομερό είναι ότι υπάρχει. Θα σε φέρω σε δύσκολη θέση. Με ένα. Όχι. Απρεπή τρόπο. Ναι, πολύ βάρβαρο κάτι, εννοείται. Ναι. Αλλά. Ξύπνα λίγο, για να παίξουμε μαζί μπαλίτσα. Μπαλίτσα, ναι, 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 ναι. Ναι, γιατί υπάρχει αυτό το παρεδώσε και η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά μαγικά υπάρχει ένας κοινός παλμός. Δηλαδή μπορεί, είναι άνθρωποι που δεν γνωρίζονται κατά βάση, έτσι. Δηλαδή το κοινό που έρχεται να δει μια παράσταση δεν γίνεται να γνωρίζονται 100 άτομα μεταξύ. Γίνεται, αλλά. Πολύ σπάνιο, ναι, ναι. Όλοι μεταξύ τους. Οπότε. Κάπως είναι σαν να συνεννοούνται πολύ υποσυνείδητα. Περίεργα και υποσυνείδητα και έχουν ένα κοινό παλμό που
μπορεί να, δηλαδή, να σου δείχνουν ότι ενδιαφέρονται πολύ για αυτό που βλέπουν ή και καθόλου. Και νομίζω ότι, τουλάχιστον εμένα, με συμπαρασύρει αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, η αλληλεπίδραση κοινού και ηθοποιού συμπαρασύρει και εμένα, ας πούμε, μπορεί να είμαι ένας θεατής, ας πούμε, πιο πίσω. Yeah. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάθε παράσταση, λίγο ή πολύ, είναι διαφορετική. Θα είναι διαφορετική από την άλλη. Αυτό σίγουρα. Και εκεί είναι ίδιος που παίζεις, ο ίδιος. Και εκεί είναι η διαφορά με το, με αυτό που είπα πριν, με τον κινηματογράφο. Ότι ο κινηματογράφος είναι ένα στενό, ένα στενό πράγμα, ένα έτοιμο αυτό, τέλος. Μα, το θέατρο, αν... Η ποιητικότητα του θεάτρου είναι αυτή. Με έναν ιδανικό ορισμό είναι ότι αυτό είναι μια τέχνη του παρόντος. Ξεκινάει, δεν ξέρεις κάθε βραδιά πώς θα εξελιχθεί. Αλλά αυτό παραμένει ένα ιδανικό, ένας ιδανικός ορισμός. Επί του πρακτικού είναι περισσότερο σε ένα πράγμα έτοιμο προς κατανάλωση. Είχαμε κάνει πριν λίγες μέρες, πριν λίγες Παρασκευές μάλλον, μια εκπομπή με την Ερμιούνη για ένα ποιητή, ο οποίος είχε ένα στίχο που μας αρέσει πολύ. Ψάχνοντας την ανθισμένη λεπτομέρεια. Και θέλω τώρα κάπως να το συνδέσω με αυτά που λέμε. Ότι μπορούμε να ξέρουμε το έργο από χίλιες, από βιβλία, από χίλιες δύο πλευρές. Νομίζω όμως ότι μπορεί το θέατρο να σου δώσει αυτή τη μικρή ανθισμένη λεπτομέρεια που λέει ο Γιώργος Μακρύς, ο ηθοποιός με το παίξιμό του, την οποία δεν έχεις φανταστεί ποτέ. Μπορεί να είναι και μια ανάσα, έτσι. Ένα λίγο πιο υπερβολικό, δεν ξέρω. Έτσι το εισπράττω εγώ. Έχει περάσει τον άνθρωπο. Ναι. Δεν είναι η ζωγραφική, τα εικαστικά γενικότερα. Ακόμα και η μουσική, που είναι το όλες οι τέχνες θέλουν να γίνουν μουσική. Στερούνται αυτό που έχει το θέατρο, το οποίο είναι το ανθρώπινο σώμα, εκείνη τη στιγμή, ο παλμός του. Ναι. Καλώς και εγώ νομίζω μόνο στο θέατρο, μόνο το θέατρο. Να το βρούμε αυτό. Νίκο, έλεγες ανθισμένη λεπτομέρεια. Την μικρή ανθισμένη, ναι. Νίκο, πριν έλεγες ότι ο ηθοποιός είναι εν τέλει ένα παιδί. Πώς το είπες? Ότι κάπως η διαδικασία που καλούμαστε να μπούμε ως ηθοποιοί έχει πολλά στοιχεία από τα παιδιά όταν παίζουν και μπαινοβγαίνουν σε ρόλους αβίαστα. Αυτό είναι και το ζητούμενό μας πολλές φορές. Με πίστη, με πολύ βαθιά πίστη σε αυτό. Δηλαδή αυτό είναι που το ψάχνουμε πάρα πολύ εμείς. Να πιστέψουμε στα πράγματα για να μπορέσει και ο άλλος να πιστέψει σε εμάς εν τέλει. Mm-hmm. Και αυτό θέλει μια επιμονή, μια καθημερινή... Τριβή. Δουλειά και τριβή πάνω σε αυτό. Ένας καθηγητής μας, ο Περικλής ο Μουστάκης, μας είχε μιλήσει πολύ για την ταινία «Η Θυσία» του Ταρκόφσκι, που έχει μέσα μια ιστορία που ένας μοναχός κάθε μέρα ανεβαίνει στο βουνό για να ποτίσει ένα ξεραμένο δέντρο, γιατί κάποια στιγμή, όσο εσύ το ποτίζεις, κάποια στιγμή λογικά θα ανθίσει. Αν δεν το ποτίζεις, δεν θα ανθίσει ποτέ. Ναι. Έτσι είμαστε και όλοι οι άνθρωποι, έτσι. Ότι πρέπει να ποτίζουμε καθημερινά τους εαυτούς μας για να ανθίσουμε κάποια στιγμή. Να καλλιεργείς την πίστη σου. Είναι σημαντικό πράγμα η πίστη. Η ανθισμένη λεπτομέρεια που λέω. Ναι, κάπως συνδέεται. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε μιλάμε για μια απελευθέρωση, έτσι, δηλαδή στη σκηνή πάνω γίνεσαι ένα παιδί, δηλαδή με κάποιο τρόπο πετάς όλα τα ό,τι σου έχουν φορέσει και γίνεις ένα παιδί. Ιδανικά αυτό προσπαθείς να... Ναι, ιδανικά και δημιουργείς εκείνη τη στιγμή. Ιδανικά, γιατί τις περισσότερες φορές είναι μαρτύριο. Από την άποψη ότι σκέφτεσαι, αυτό δεν το είπα καλά. Μετά επιστρέφεις μέσα, αρχίζει η αυτοκριτική. Είναι λίγες φορές νομίζω όμως να ότι... αφαιθείς και να το... Δεν είναι εύκολο. Αν δεν γίνει μαρτύριο, νομίζω όμως ότι είναι και, μαρτύριο, και ωραία η αυτοκριτική. Ναι. Ωραίο μαρτύριο. Αυτό σκέφτεται. Καλλιεργείς την πίστη σου με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή είσαι στο ρόλο σου, στο έργο. Το υπηρέτησα σωστά, το ακολούθησα σωστά. Έδωσα το καλύτερο που μπορώ να δώσω. Έχεις κάπου να λογοδοτήσεις.
Στο παιδί μέσα σου. Στο παιδί μέσα σου, στον αόρατο θεατή. Στον αόρατο θεατή. Μια αυθεντία που έχει στο κεφάλι σου που τον ορίζει, είναι ο πύχη σου. Ο θεατής. Ναι. Αυτό που δεν υπάρχει. Που ναι. Με αυτόν συνδιαλέγεσαι ίσως. Και όλο αυτό πώς μπορεί να γίνει όταν έχεις και έναν λόγο να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, όταν και πραγματικά θες να πεις κάτι. Ας πούμε στην προηγουμένη περίπτωση, το ότι το κεντρικό θέμα του έργου και όλος ο προβληματισμός μας είναι γύρω από τις επαναπροωθήσεις των μεταναστών, είναι ότι θέλουμε να μιλήσουμε και στον κόσμο γι' αυτό, γιατί πολλοίς κόσμος δεν το έχει πολύ καθαρά στο μυαλό του το τι είναι αυτό, το τι συμβαίνει. Πολλοί κόσμος. Δηλαδή, το πηγαίνω αλλού τώρα, δηλαδή φεύγω λίγο από την τέχνη την υποκριτική. Όχι, να το πας όπου θες. Αλλά αυτή τη στιγμή η Μεσόγειος θάλασσα είναι η πιο... έχασα τη λέξη. Είναι η θάλασσα με το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων. Γίνονται πάρα πολλά ναυάγια τα οποία κιόλας καθοδηγούνται να γίνουν. Δηλαδή υπάρχει αυτή η πολιτική του σπρώχνουμε προς τα πίσω, αποθούμε οποιαδήποτε πιθανή εισχώρηση στα δικά μας, από τα δικά μας σύνορα, αφήνοντας τις περισσότερες φορές αυτούς τους ανθρώπους να είναι μόνοι τους στο έλεος του Θεού. Αυτό που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι ξεχνάμε εύκολα και το ναυάγιο και τα λοιπά που λέγαμε. Για μένα πάνω σε αυτό, σε διακόψα. Όχι. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει ένα νέο έργο γραμμένο σήμερα για αυτό το σκοπό. Γιατί κάλλιστα θα μπορούσαμε να πάρουμε έναν κλασικό συγγραφέα, ένα αντίστοιχο χωρίο του έργου του και να το φέρουμε στο σήμερα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι ένας άνθρωπος σήμερα γράφει γι' αυτό και αυτό γίνεται άμεσα παράσταση. Ναι, και να πούμε και ένα μπράβο στον Θανάση Τριαρίδη. Και από μια άλλη σκοπιά, εμένα μου αρέσει που είναι και σύγχρονος. Γιατί έχουμε και μια λατρεία. Ναι. Με τα ονόματα και στο παλιό, και στο παλιό και το κλασικό, ναι, το οποίο νομίζω είναι λίγο παγίδα, γιατί ναι μεν είναι αριστουργήματα, αλλά είναι μουσιακά πια. Μπράβο, το πες ωραία, είναι μουσιακά. Χωρίς μεγάλη θυσία. Τον Μπρέχτ να πάρουμε, που έχει πει για όσα έχει πει, την περίοδο που τα έγραψε. Στο σήμερα, όσο σπουδαίος κι αν είναι ο λόγος του, δεν είναι σημερινός. Αυτός που θα ανεβάσει Μπρέχτ δεν είναι τόσο ρυψοκίνδυνο πια, δεν έχει τον ίδιο παλμό. Γιατί πάσχουμε και λίγο από ονοματολαγνία. Καλά, ναι. Έτσι. Βέβαια από την άλλη, αυτά τα έργα είναι σπουδαία, γιατί ακόμη και σήμερα προσπαθούν να βρουν απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα. Ο άνθρωπος τελικά δεν έχει προχωρήσει τόσο όσο νομίζουμε. Και πάλι επανέρχεται εκεί. Το θέμα είναι... Θα γίνω αφοριστικός, κάθε έργο είναι διαχρονικό. Δεν ισχύει αυτό. Ναι, εντάξει. Το να μιλάς... Δεν έχει μετακινηθεί η ανθρωπότητα τόσο πολύ από την εποχή του Σέξπιρ ή του Εσχύου. Είναι άλλο μετά η τέχνη, η τεχνοτροπία, το πώς ο καθένας έφτασε σε αυτό. Αυτό είναι άλλο. Αλλά άποψη θεμάτων, δηλαδή είμαστε ουσιαστικά έχουμε στερέψει. Τα ίδια θέματα είναι. Η ίδια ανακύκλωση θεμάτων. Τα ίδια υπαρξιακά ερωτήματα. Νομίζω σε αυτό δηλαδή το θέμα είναι το πώς το πραγματεύεσαι. Ωραία. Πώς ακολουθείς, πώς καταλαβαίνεις την εποχή σου, για να το πεις με τρόπο που αυτό θα μπορέσει να περάσει, θα μπορέσει να αγγίξει. Γιατί δεν υποτιμώ τους σπουδαίους του παρελθόντος σε καμία περίπτωση. Αλλά μην μένουμε και σε μια λαγνία, αρχαιολαγνία, ναι, έτσι, παλαιολαγνία, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Ότι εκείνη ήταν σπουδαίοι, πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμάς αυτό που μας κίνησε στην προκειμένη περίπτωση ήταν ότι μιλάει για το απόλυτο τώρα και θέλαμε κάπως να γίνουμε συμμέτοχοι αυτού του πράγματος. Υπάρχει πολλοί κόσμος που ασχολείται και που προσπαθεί να βοηθήσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν διασώσεις με ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχει να κάνει όλο αυτό με το... Επειδή είπαμε πριν για το μίσος, έχει καλλιεργηθεί ένα πολύ μεγάλο μίσος στον κόσμο, τόσο για το ξένο, δηλαδή όσο και αν προσπαθεί η ανθρωπότητα να πάει προς
να πάει μπροστά. Και ναι, που λέμε, ας πούμε, τώρα υπάρχει πολιτική ορθότητα. Προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε το διαφορετικό και τελικά δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, αν δεις σχόλια αυτή τη στιγμή στο Facebook, είδα εγώ, γιατί γι' αυτό τελικά θέλουμε να μιλήσουμε και για αυτό το έργο, ότι έγραφε σε ένα σχόλιο, σε ένα post, ότι έγινε ναυάγιο χθες στη Σάμο. Και από κάτω διαβάζεις σχόλια ανθρώπων, τα οποία είναι τόσο φρικιαστικό να λες ότι ο άνθρωπος της διπλανής μου πόρτας σκέφτεται έτσι. Τόσο μίσος, τόσο έκθρα, ναι. Που, δηλαδή, όσο περνάς, δηλαδή, ωραία, τώρα είναι ο ξένος. Μετά τον ξένο θα είναι ο άλλος που έχει αυτό το διαφορετικό. Πάντα κάποιος κάτι θα έχει. Νομίζω, ναι. Το άλλο σχόλιο που ήταν κάτω από το τρέιλερ της παράστασης, ότι μια παράσταση για το μάτι δεν κάνατε. Δεν σας έπρεπε κάτι τέτοιο. Έγινε ένας τέτοιος σχολιασμός. Πιστεύοντας, γράψτε ένα έργο, γι' αυτό να το παίξουμε. Ναι. Ψάχνουμε αφορμή, θέλω να πω, με το παραμικρό. Ναι. Όχι, δεν το περιμένεις κιόλας. Συνήθως είναι αυτοί που δεν ασχολούνται ή δεν γράφουν τίποτα όμως. Είναι αυτό. Πάνω σε αυτό που λέει και ο Νίκος, ότι λέμε ότι έχουμε προχωρήσει και ότι έχουμε γίνει πιο ανθρώπινοι, ότι θέλω, ναι, μου αρέσει να λέω, αλλά νομίζω ότι είμαστε ακόμα στους τύπους. Και δηλαδή, να πω το πιο απλό παράδειγμα, εγώ που κυκλοφορώ πολύ με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, βλέπεις όταν στο μετρό, συνήθως είσαι σαν σαρδέλα, ξέρεις, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, το βλέπεις στο πρόσωπο των ανθρώπων πώς θα αντιδράσει αν περάσω εγώ ή εσύ, η Ερμιόνη, ο Νίκος, ή όταν θα περάσει ένας από το Αφγανιστάν. Ναι. Ο τρόπος, γιατί εγώ γενικά είναι το συγγραφικό ο κάλος που έχω από μικρός, παρατηρώ πολύ τους ανθρώπους. Βλέπεις τη συμπεριφορά του, μη λεκτική προφανώς, ο τρόπος που θα κάνει πίσω για να περάσει ο άλλος και ο τρόπος που θα κάνει πίσω για να περάσει ο... Λοιπόν. Μη με ακουμπήσει. Μπράβο. Έτσι. Εντάξει, πόσο μάλλον για ανθρώπους που είναι εθισμένοι ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο να το διαφημίζουμε, αλλά είναι πολύ πιο γόνιμο και ουσιαστικό να το κάνουμε στην πράξη, νομίζω, ως κοινωνία, να ξεκολλήσουμε λίγο από αυτά. Γιατί το στίγμα είναι και κάτι που ο φορέας που δουλεύω, η κλίμακα, είναι κάτι που καταπολεμούμε χρόνια προς όλες τις κατευθύνσεις. Και μπράβο σας που το θέτετε και με το έργο έτσι στο τραπέζι. Ουσιαστικά το θέατρο δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή. Δηλαδή η αλλαγή θα έρθει από τη συμπεριφορά του καθενός μας στην καθημερινότητά του, από τα πιο απλά πράγματα. Να ρωτάει, το θέατρο ρωτάει. Θέτει αυτό, σε καλεί να πάρεις κάποιες απαντήσεις, να πάρεις θέση. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει, δηλαδή δεν μπορεί να σταδώσει. Εξαρτάται από σένα. Είμαστε όλοι ηθοποιοί. Παίρνουμε όλη ευθύνη. Ναι, μα όλοι ποιούμε. Επί της ουσίας δεν είναι ότι θέλουμε και να επιβάλλουμε κάτι, δηλαδή προς Θεού. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάποιες ανησυχίες, τις οποίες θέλουμε να επικοινωνήσουμε και να δούμε μήπως ο στόχος είναι το να γίνει καλύτερος ο κόσμος. Το απόλυτο ιδανικό είναι πώς θα γίνει καλύτερος ο κόσμος. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν από τις χώρες τους γιατί υπάρχει, ας πούμε, πόλεμος και έρχονται στο σύγχρονο δυτικό πολιτικό δυτικό κόσμο, προσπαθώντας να βρουν μια καλύτερη ευκαιρία, κάτι μας λέει αυτό. Αυτός ο δυτικός κόσμος, ναι, ο δυτικός κόσμος όμως έχει δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες πολέμου, ναι, σε αυτούς τους ανθρώπους. Από τους πιο ωραίους έτσι ορισμούς, δεν είναι ορισμός, είναι ότι η τέχνη δεν απαντάει, η τέχνη ρωτάει. Και είπες πριν ότι δεν θα μπορούσαμε άλλωστε να βάλουμε με το ζόρι μια άποψη. Έχει υπάρξει και τέχνη πιο στρατευμένη, εννοώ, που είχε άλλο σκοπό, τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι η ουσία της, η πραγματική, είναι να ρωτάει και να χτυπάει το κουδουνάκι μέσα μας και να μας ξυπνάει, ώστε να δούμε λίγο παρακάτω. Ο Θανάσης λέει πολλές φορές ότι
το έργο του είναι στρατευμένο και σου λέει ότι ναι, θα σου πω ξεκάθαρα το μήνυμα. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Κάπως βέβαια, ενώ καταλαβαίνετε ότι λέει, δηλαδή ας πούμε ο τίτλος του έργου είναι καθαρά δεικτικός. Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Ναι, ναι. Στο δίνει, τελείωσε. Δεν είναι... Και σου δίνει και ότι φταίς. Έχεις μέρη ευθύνης. Να το ξέρεις. Μην μου λες ότι δεν το ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Στο λέω. Αυτό και αυτό. Αλλά αυτό που καταφέρνει, πιστεύω, μέσα από αυτό το έργο είναι να μιλήσει για τον άνθρωπο και να σου δώσει την αφορμή να σκεφτείς. Δεν νομίζω ότι στο επιβάλλει εν τέλει, όσο και αν νομίζει ή θέλει να το περάσει έτσι. Όχι, μπορεί η ουσία του, ας πούμε, πώς το πω, όχι το νόημα που είπες, να είναι στρατευμένο, να είναι έτοιμο εντός αγωγικών, αλλά το τι γίνεται μετά και το τι γίνεται από κάτω δεν είναι στο χέρι του συγγραφέα, είναι μετά το τι συντελείται μέσα στο θεατρικό έργο. Γιατί εντάξει, μία στράτευση θα υπάρξει νομίζω, δεν γίνεται αλλιώς. Το θέμα είναι να μην είναι κατασκευασμένο έτσι πολύ το πράγμα. Σίγουρα. Όλα είναι μεθοδευμένα, κάπου θέλουν να καταλήξουν. Ναι. Έχουν ένα σκοπό. Το θέμα είναι η ανοιχτότητα που θα δημιουργηθεί μετά το μήνυμα ή μέσω του νοήματος. Ή του μηνύματος που είπε ο Νίκος. Να πούμε και ένα τελευταίο, είπαμε πριν στο διάλειμμα, Γιώργο, για το παιδί του Πικάσο. Μου είπες ότι είχε πει ο Πικάσο ότι προσπαθούσα 30 χρόνια να μάθω πως ναι, ζωγραφίζει ο Μονέ, τόσο πάντων. Δεν θυμάμαι για το ότι πως να ζωγραφίζω σαν παιδί. Και τελικά το στοίχημα ήταν να μάθω πως θα ζωγραφίζω σαν παιδί. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το έχουμε συζητήσει και με την Ερμιόνη σε παλιότερες εκπομπές. Γιατί νομίζουμε ότι είναι η ύψιστη αναρχική πράξη το να μπορείς να γίνεις παιδί, με την νητσιακή έννοια, αν θέλεις, ότι καταστρέφεις, πετάς τα βαρύδια που σου έχουν φορτώσει και αρχίζεις και δημιουργείς ένα δικό σου κόσμο, όντας ένα παιδί με αγάπη και προς το πονίκος και με πίστη σε αυτό που κάνεις, χωρίς έτσι υστεροβουλίες και τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο σκοπός και μάλλον μπερδευόμαστε με το παιδιάστικο, παλιμπαιδίζουμε και νομίζουμε ότι έτσι διατηρούμε κάτι από την παιδικότητα, ενώ δεν κάνουμε τίποτα. Είμαστε έτσι, μια έτσι, κοινωνία έτσι ανήλικων που παίζει τους ενήλικες. Συναισθηματικά, ναι. Ανήμπορος. Εντελώς. Δηλαδή, σοβαροφανής, ναι. Και εμείς αυτή η κοινωνία θα μεγαλώσει παιδιά και θα του φορτώσει το αυτό του να είναι ενήλικας έχοντας στερηθεί το παιδί, ναι, την ναι παιδικότητά τους. Θα μου επιτρέψετε να πω τα ονόματα όλων των συντελεστών. Ναι, το θέλουμε. Θα το... Της παράστασης νομίζω ότι είναι σημαντικό. Το κείμενο λοιπόν είναι του Θανάση Τριαρίδη. Σκηνοθεσία Νίκος Μαρνάς, Γιώργος Γιώκας. Σκηνικά κοστούμια Ηρώ Παρδαβέλα. Μουσική Οδυσσέας Τσούβαλης. Σχεδιασμός φωτισμού Κατερίνα Μαρία Σαλταούρα. Φωτογραφίες βίντεο Φίλιππος Μέμος. Και οι δύο σκηνοθέτες μας που έχουμε εδώ μαζί συμμετέχουν και ως ηθοποιοί, Γιώργος Γιώκας, Νίκος Μαρνάς και επιπροσθέτως Λεωνίδας Μπακάλης και Νίκος Τεριώτης. Παραγωγή Speak Art Productions. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της παράστασής μας. Προσπαθώ να το κάνω όσο πιο συχνά γίνεται, γιατί... Μ' αρέσει να ακούγονται όλα τα ονόματα, εμένα πάντα... Και εμένα. Είναι δίκαιο. Εμένα. Γιατί όλοι έχουν μοχθήσει για να γίνει αυτή η δουλειά και ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση τους ευχαριστώ, γιατί αυτά τα πράγματα που σκεφτήκαμε εγώ και ο Γιώργος βοήθησαν στα μέγιστα για να συμβούν και να γίνουν πραγματικότητα. Λοιπόν, σπεύσατε.
Να ξέρετε πως αυτό που, που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Η πρεμιέρα είπαμε ότι είναι πολύ πρόσφατο, ήταν την προηγούμενη Δευτέρα, Δευτέρες και Τρίτες, κάθε Δευτέρα και Τρίτη λοιπόν στις 9. Θα ήθελα να πω επίσης ότι κάθε Τρίτη θα είναι και ο ίδιος ο Θανάσης ο Τριαρίδης στις παραστάσεις και θα ακολουθεί κάποια συζήτηση μετά, όποιος θέλει. Α, πολύ ωραία, Τρίτη θα έρθω. Κάθεται και συζητάμε. Ωραία. Και βλέπουμε κι εμείς και πώς... Τη δυναμική. Πώς πήγε αυτό το έργο, τι τους είπε, πώς το δέχτηκαν, πώς... Τι τους... Ήταν η αποδοχή. Ναι. Δύναμη. Δύναμη. Θα κλείσω να βάλω ένα τραγουδάκι, θα βάλω το twist του Τσάμπι, αλλά δεν θα πω γιατί. Ας πούμε ότι είναι το κομμάτι της παράστασης, το διατρέχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Θέλω ανοιχτή πρόσκληση, θέλω να έρθουμε και μετά να μας κάνετε την τιμή να ξαναέρθετε για να το συζητήσουμε αλλιώς. Ναι, με τα χαρά. Θα θέλαμε πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Ελπίζω να σας δούμε στο θέατρο.